Γιατί αυτό το αγόρι δεν βγάζει μόνο μελαγχολικά τραγούδια, αυτό το αγόρι βγάζει και ξεσηκωτικά τραγούδια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Μπουγάτσα με Hangover. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Ελενάκη μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλημέρα, Ελενάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο James Blunt, είπες? Ναι. Τον έχεις, ρε παιδί μου, τον πλούταρχο της Αγγλίας, έτσι? Ξεκάθαρα. Και όχι, τον έχεις με αυτά τα τραγούδια που έχει βγάλει. Λες, ρε παιδί μου, ότι όλα είναι, ναι, μια κατάθλιψη. Δηλαδή, χωρίζω και βάζω James Blunt αν βρίσκομαι στο βροχερό Λονδίνο, ξέρω εγώ. Είσαι κοσμοπολίτησα, γι' αυτό δεν κρύβεται. Γιατί εδώ θα βάλω μια Πάολα, ξέρω εγώ. Ή ένα ραγίζει η καρδιά μου και σπάει, ενδεχομένως. Εσύ, αυτό τι ωραίο τραγούδι. Το ραγίζει η καρδιά μου και σπάει. Ναι. Εγώ που δεν είμαι του ελληνικού, το ξέρεις. Ναι. Θυμάσαι πέρυσι που το ακούσαμε πρώτη φορά. Ναι, ναι. Είναι δυναμικό. Ναι, θες να σπάσεις, σε πάση περιπτώσει, μόλις τα ακούς. Νιώθεις ότι όντως ραγίζει η καρδιά σου και σπάει, ρε παιδί μου, βγάζεις πόνο. Το βίντεο κλιπ, βέβαια. Είναι άθλιο. Είναι. Να τα λέμε όλα. Πεμπτοέκτο, δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει γυριστεί και στο 15ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Και δεν ταιριάζει και καθόλου με το τραγούδι. Όχι, επίσης. Καθόλου. Ενώ του James Blunt, ρε παιδί μου, τα βίντεο κλιπ, βλέπεις ότι είναι εναρμονισμένα με το. Όλα, με βροχή. Με βροχή. Με τζάμι. Να φαίνεται σε θαμπό από πίσω James. Μια λύπη, μια στεναχώρια. Αυτό. Αλλά αυτό το αγόρι κάνει την έκπληξη, κάνει την ανατροπή. Θέλω να σου πω ότι τα Χριστούγεννα το άκουσα, νομίζω, πρώτη φορά. Ναι. Την πρωτοχρονιά αυτό το τραγούδι. Είναι μόνο του. Όχι, δεν είναι μόνο του. Είναι συνεργασία. Και δεν πίστευα ότι είναι και ο Ed Sheeran έβγαλε με τον Eminem τώρα. Αλήθεια? Βεβαίως. Έχει βγάλει Γιάννη Ζάτσι τραγούδι. Ed Sheeran, και που κι αυτός είναι. Βγάζει και πιο beat κομμάτια, αλλά τον έχεις για πιο low κατάσταση. Δεν τον πας με Eminem στο μυαλό σου. Λοιπόν, μια καλημέρα και στον Νίκο. Τον Νίκο Παπαδόπουλο, βεβαίως, θα τον έχουμε και μετά. Στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί είχαμε ένα πήγε πολύ... στα Σέρας χθες. Πήγε στα Σέρας χθες. Γιατί φημίζονται τα Σέρας? Για την Μπουγάτσα. Α, βεβαίως, βεβαίως. Σεραϊκή Μπουγάτσα. Σεραϊκή Μπουγάτσα. Έχει γίνει πασίγνωστη παντού, ναι. Αυτό μου έρχεται πρώτο για τα Σέρας. Και ότι τα λέμε τα Σέρας, δεν είναι οι Σέρες. Κορίτσια, είναι τα Σέρας. Λοιπόν, θα μας πει τι έγινε στα Σέρας. Βεβαίως. Έτσι. Πανσεραϊκός Άρης, πέρασε ο Άρης. Ένα τρία. Αν και δύσκολα, ναι, βεβαίως. Πέρασε από αυτή την έδρα, την πολύ δύσκολη έδρα, όπως χαρακτήρισε και ο Δημήτρης Πανός στις δηλώσεις του. Παράπονα εκατέρωθεν για διαιτησία. Έβλεπε και το πρωί ένα αποστάρισμα του Θόδωρου. Το έκανε το story του. Καρυπίδη. Τον αγαπώ. Αγαπώ γενικώς τους ανθρώπους που εκφράζονται μέσω Instagram, μέσω social media. Δηλαδή, πάνε αυτές οι εποχές, ρε παιδί μου, που οι πρόεδροι, οι μεγαλομέτωχοι, παράπονες. Έπρεπε να βγάλουν διαρροή. Διαρροή και ανακοίνωση και σε λίγο δείτε στο site το επίσημο και τέτοια. Ανοίγεις τώρα, DPG 7000, μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού. Να σου πω κάτι όμως, τώρα που λέγαμε και για τον Πανσεραϊκό, τι προτιμάς, τα stories του Γιαννακόπουλου ή ξέρω εγώ του Καρυπίδη τώρα ή τις ανακοινώσεις του Πανσεραϊκού που είναι θεούλης αυτός που διαχειρίζεται τα social media. Θέλω να ανοίξεις λίγο, ναι. Λοιπόν, και να διαβάσεις την... Κλείνει με Kisses, έτσι. Και φαντάζομαι το Kisses δεν είναι το αγγλικό το Kisses, ok. Είναι φυλάκια Kisses. Λοιπόν, μιας και το ανέφερες. Το έχει γράψει στα ελληνικά. Kisses. Kisses, εννοείται Kisses. Χριστός και η μάνα του. Αγγλικά και μετά ελληνικά. Μόνο την Ξάνθη χάσαμε χθες τα προγνωστικά μας, έτσι. Δώσαμε τρεις άσους, ναι. Δώσαμε άσο Πας Γιάννενα, βγήκε. Άσο Πανιόνιο βγήκε και χάσαμε την Ξάνθη. Μάλιστα. Αλλά γι' αυτό έχουμε αυτή την επική ανακοίνωση. Εδώ την έχω, επική ανακοίνωση διαμαρτυρίες. Εντάξει, δεν περίμενα και τίποτα λιγότερο από την Ξάνθη, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ ψηφίζω Πανσεραϊκό σε αυτά. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Διάβασε εδώ την ανακοίνωση και παράλληλα κάνει και την μετάφραση στον κόσμο. Επική ανακοίνωση από την Ξάνθη στα αγγλικά. Θες να το πω με αγγλική προφορά ή με ξανθιώτικη? Θέλω με ξανθιώτικη αγγλική προφορά. 1.5 meter. Yes. In front. Yes. Δηλαδή 1.5 μέτρο μπροστά. Ναι, ναι, με ξανθιώτικη προφορά. It's too much, my friend. Αγαπώ. Είναι υπερβολικό, φιλαράκι. Αγαπώ. It becomes huge when you are just in front of it. Τι εννοεί εδώ? Είναι ότι είναι ακόμη μεγαλύτερο, ρε παιδί μου, σαν λάθος, αν είσαι μπροστά. Ναι. Ναι, και δεν είσαι πίσω. Γιατί ναι, είναι σαν τις βαλίτσες στην Κέρκυρα που μας είπαν ότι θα πριστούν μέχρι το λιμάνι. Ναι, αλλάζουν, ναι, τα μέτρα. Αλλάζουν, αν ναι, είσαι μπροστά είναι περισσότερα τα μέτρα, αν είσαι πίσω είναι λιγότερα. But in the end, in the end, στην τελική, in the end, ναι, στο φινάλε, it becomes an, κεφαλαία, enormous case.
Μου θυμίζει λίγο αυτό τα παράγωγα που μαθαίναμε στα αγγλικά. Huge, enormous, ναι. When in a similar moment, δεν βγάζει νόημα. Έχουν αυτή τη στιγμή αυτοκτονούν τα lower στον τοίχο εκατοντάδων παιδιών. It becomes an enormous case when in a similar moment you let the... Όχι, ξανθιώτηκα ναι. Τελικά. Τώρα μου το πας στο... Περίμενε, για να καταλαβαίνω και τι λέει. It becomes an enormous case, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη πιο σοβαρό δηλαδή, ναι, αυτό ναι, εννοεί. Ναι. When in a similar moment you let the game to continue. Όταν σε παρόμοια περίπτωση αφήνεις το παιχνίδι να συνεχιστεί, instead of stopping it, αντί να το σταματήσεις. Να σου πω κάτι, instead of, δεν το χρησιμοποιούσες ποτέ εσύ. Ποτέ δηλαδή, το παιδί ή το έχει το lower, ή έχει πάει τουλάχιστον μέχρι την pre-lower. Ή να σου πω κάτι, εντάξει, το έχει πάρει παιδί μου το προφήνσεις, αλλά έχουν περάσει και κάποια χρόνια από ναι, τότε. And giving the offside. The offside. Και να δίνεις το offside. Kisses. Αγαπώ. Kisses. Αγαπώ. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα μπορούσα να φανταστώ. Μπορεί να, όταν το έγραφε να άκουγε λεπάτο φυλάκια. Με ζηλεύεις για το τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος, η οποία Ξάνθη μάλλον, δεν μπορεί έτσι αν δεν βάλει κάτι στα αγγλικά. Θυμάμαι και με τον Παπαδόπουλο. Είχε είναι internationale. Ποιο ρέφερ είχε φάει σκάλωμα ένα διάστημα και έβγαζε κάθε μέρα, Δευτέρα, ανακοίνωση, Τρίτη, ανακοίνωση, Τετάρτη, ανακοίνωση. Κοιτάξτε, δεν περίμενα. Τι εποχές ήταν αυτές. Ποιον έχουν αυτοί στον πάγκο. Ράσταβατς. Όχι, προπονητή. Έναν ποδοσφαιράνθρωπο που έχουν εκεί πέρα. Πήγε Απόλλωνα Σμύρνης, αν λες τον κύριο που ήταν με Λουτσέσκου. Ναι. Ναι, πήγε Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν είναι πια εκεί. Αυτόν τον αγαπημένο κύριο που όποτε ερχόταν στην Τούμπα. Ναι, το θυμάμαι. Μόνο παρατήρητος δεν περνούσε. Μόνο παρατήρητος. Αυτό θυμάμαι. Το show που είχαμε κάθε φορά. Λοιπόν, και στην Ξάνθη το έκανε το show του. Παντού. Παντού. Νομίζω ότι λίγο με Απόλλωνα Σμύρνης τώρα έχει ηρεμήσει. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Μάλιστα. Η Ξάνθη δηλαδή πόσο ήρθε? 1-1. 1-1 η Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και το μόνο παιχνίδι το οποίο χάσαμε. Έτσι με την Κέρκυρα, εντός, στα Πηγάδια, χθες. Όλα τα άλλα τα δώσαμε. Ναι, Ξάνθη, Κέρκυρα 1-1. Πανιώνιος Λαμία 1-0 το πιάσαμε. Και φυσικά πιάσαμε. Λάμπρου. Πιάσαμε. Έτσι. Λάμπρου βεβαίως. Σήμερα νομίζω ο Λάμπρου θα είναι και στην συνδρομητική. Σαν να έχει αλλάξει λίγο αυτό το παιδί, σαν να έχει μεγαλώσει, σαν να έχει οριμάσει λίγο. Κοίταξε να δεις. Έβλεπα κάτι δηλώσεις του περιμένω πρόσφατα. Περιμένω πώς και πώς, ναι. Σαν γυναίκα, όχι ναι, σαν ναι, φίλαθλος, ναι. Να δω πότε θα φύγει αυτό το baby face πάνω από το λάμπρο, γιατί είναι ένα αξιοπρόσεκτο αγόρι. Έχει φύγει. Επειδή εγώ περιμένω είδα... κι άλλο να αντρέψει, λίγο επειδή ακόμα το θέλω. Επειδή τον είδα σε πρόσφατες δηλώσεις, έχει φύγει, έχει αλλάξει πάρα πολύ εξωτερικά, ρε παιδί μου, και σαν αμφίεση. Έβγαλε και μουστάκι, γέννη, κάτι. Εγώ όχι, αυτό περιμένω. Όχι, δεν θυμάμαι. Να αντρέψει τελείως. Και έρχεται εδώ μήνυμα από τον φίλο Νίκο, που είναι το έχασα, και λέει για τα αγγλικά του Λουτσέσκου δεν έχετε να πείτε κουβέντα. Mentality, φίλε μου, mentality. Δεν έχει λίγο μια ιταλική προφορά όταν τα λέει. Να σου πω κάτι. Είναι τα αγγλικά όμως. Περίμενε. Είναι τα αγγλικά που ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, εντάξει, δηλαδή, γιατί δεν στα σπάει η κορίτσι μου, στα κάνει. A, B, C, D. Δεν μου ξεφεύγει λέξη. Εν τω μεταξύ, ο Τσονάκας, ο Γιώργος, ο οποίος είναι δίπλα στον προπονητή, τον Λουτσέσκου, μιλάει πάρα πολύ γρήγορα όταν κάνει μετάφραση. Ναι. Οπότε προσπαθώ και γράφω από τα αγγλικά του Λουτσέσκου. Είναι γιατί πιο είναι πιο εύκολο. Αργά και πιο εύκολο. Γιατί ο Τσονάκας ξεκινάει, μιλάει και πάρα πολύ γρήγορα. Πάντως έχει αναγάγει σε άλλο επίπεδο τις λέξεις mentality, balance. Τις αγαπώ. Το ακούσε όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Ειδικά το mentality, my friend, και κουνάει λίγο και το χέρι. Ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό Λουτσέσκου. Μιλάει αυτά τα αγγλικά, ρε παιδί μου, που θες να ακούς και καταλαβαίνεις απόλυτα. Δηλαδή, νομίζω ότι κι εγώ μαζί του τέτοια αγγλικά θα μιλήσω. Ξέρετε, δεν θα βάλεις προφορά και εσάνς, θα μιλήσεις έτσι. Τι προφορά είσαι, κορίτσι μου? Cambridge. Leeds. Cambridge. Cambridge, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, οπότε τέτοια αγγλικά θα μιλήσω. Oh, really? Τώρα πώς φτάσαμε στα αγγλικά του Γιατί Λουτσέσκου. Το σχολείωσε ο Νίκος, γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, αλλά από την Ξάνθη ξεκινήσαμε. Τέλος πάντων, και τον Άσο του του ΠΑΣ πιάσαμε, έτσι. Βεβαίως. Άνετος Άσος. Θέλω να πω πάρα πολλά για αυτόν τον ποδοσφαιριστή τον που Πέδρο. Λέγεται Πέδρο Κόντε. Πεδρίτο. Αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Πεδρίτο. Πεδρίτο. Το αγόρι που έσπασε το σερί του Πασχαλάκη. Είχε να δεχτεί. Και του το είπε κιόλας. Ναι, του και το είπε και φιλαράκια κιόλας. Λέει. Ναι, του το είπε κιόλας, θα σε στεναχωρήσω. Ναι. Του λέω Πασχαλάκη, για να δούμε. Χαλάλη, ρε παιδί μου, αν είναι να τρως τέτοια γκολ. Ήταν και όμορφο γκολ. Ήταν και όμορφο γκολ. Εντάξει, η άμυνα βέβαια, η αντίδραση της άμυνας του Παναθηναϊκού είναι παιδική. Στα τελευταία λεπτά. Ήταν ατομικό λάθος το πρώτο.
ατομικό. Βάλε όλη την άμυνα μέσα και θα καταλάβεις τι εστί ατομικό. Θέλω να σταθώ και στο Twitter της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εντάξει, πρώτη διδάξασα, γιατί ο ίδιος ο Αλαφούζος ήταν από τους πρώτους παράγοντες είναι που είχαν Twitter. Είναι Twitter, ναι. Πάντως ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το Twitter της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μόνο έτσι κολλημένος, ρε παιδί μου, δεν θα έλεγες ότι ήταν απόλυτα αντικειμενικός. Τι μπορεί να κάνει, μωρέ Λένου, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται? Εντάξει ρε εσύ, μπορείς να το δώσεις λίγο, όταν είσαι διαχειριστής του Twitter της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα το δώσεις λίγο πιο πράσινο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα είναι αντικειμενικό. Λοιπόν, πες εσύ τον καιρό σήμερα, γιατί όλοι περιμένετε και ο Νίκος περιμένει τον καιρό και την... τέτοιο. Αν είχε κίνηση σήμερα από Καλαμαριά, είναι το κλασικό. Λοιπόν, κίνηση δεν είχε σήμερα καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή κατέβηκα μέσα σε ένα 20 λεπτό. Κάπου τόσο. Παραπάνω δεν κάναμε. Και ο οδηγός, θέλω να σου πω, ότι ήταν κύριος σήμερα. Δεν σε Κυριακή, πήγε βόλτα. Ναι, Κυριακή πρωί. Είναι σίγουρος ότι όποιος κατεβαίνει στις 8 και το πρωί, σίγουρα δεν πάει για καφέ. Γιατί είπαμε, ο χθεσινός κυριούλης ήταν λίγο πιο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ασθενής βροχή. Βρέχει έξω, σταματάει, αρχίζει. Χθες τι αέρας ήταν αυτός? Μόνο αέρας. Ξέρεις τι βροχή έριχνε το βράδυ όταν έφυγε στο σπίτι? Μετά τις 12. Τρομερή βροχή. Λοιπόν, ασθενής βροχή με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου και ασθενής βόρειους ανέμους, που σημαίνει κρύο, έως 3 μποφόρ για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μετά το μεσημέρι, ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με την εκδήλωση ασθενούς βροχής και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 7 βαθμούς. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βοριαδάκια, που σημαίνει κρύο. Θα σταματάει, θα αρχίζει. Τελευταία βροχή που πριν τσέκαρα λίγο και με την ώρα, ανά ώρα τι θα κάνει, δίνει στις 6 το απόγευμα. Κατά τις 8 θεωρητικά θα έχει σταματήσει τελευταία βροχή. Και αύριο πάμε, που έχουμε και παιχνίδι, ήλιο δίνει με ασθενείς βροχοπτώσεις που και που. Εννοείται την ώρα της έντρας θα ρίξει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται ότι όταν υπάρχει παιχνίδι στην Τούμπα, πάντα θα πετύχουν οι πιο κρύες μέρες, έτσι, θα βρέχει. Δεν θυμάμαι ούτε μία φορά φέτος το χειμώνα ηλιόλουστη μέρα στην Τούμπα. Ηλιόλουστη, δηλαδή να είσαι κανονικά με τον μπουφόν και να μην κρυώνεις. Και να είσαι άνετα. Όσες μέρες, έτσι, όσα Σαββατοκύριακα ήταν ηλιόλουστα, ήταν για βόλτα, ήταν για έξω, πάω και έπαιζε εκτός έδρας. Ναι. Δεν θυμάμαι στην Τούμπα να περάσαμε καλά. Το χειρότερο, βέβαια, ήταν εκείνο το βράδυ με τον Ατρόμητο για το κύπελο. Το 10 παρατέταρτο. Ναι, που είχαμε ντυθεί χιονάνθρωποι για να μπούμε. Το 10 παρατέταρτο. Είχε που είχε κρύο όλη μέρα, ήταν και το παιχνίδι 10 παρατέταρτο. Τι να κάνεις. Να συνηθίζετε, παιδιά. Να συνηθίζετε. Τον φρονίμων τα παιδιά. Το συζητήσαμε εκείνη την ώρα. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε επενδύσεις σε full face, σε καλά γάντια, σε θερμικά. Όχι τελευταία στιγμή, σου γιατί είναι και χρόνου. Ακριβά. Ναι. Αν είσαι φρόνιμος, όπως είπε στο φρονίμων τα παιδιά, πρέπει το καλοκαίρι που βγαίνουν για την off season, αυτά τα είδη, πρέπει να πας να αγοράσεις τα κολάντα ισοθερμικά, όπως έχει ο φίλος μας ο ποδηλάτης, ο Γιάννης. Πλάκα, πλάκα, ξέρεις τι δουλειά κάνουν αυτά. Πάρα πολύ. Κάτι γάντια πρέπει να βρω για να βολεύουν στο λάπτοπ. Το γράψιμο με τίποτα εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ με τίποτα, με κανένα, ούτε κομμένο, ούτε καθόλου γάντι. Λοιπόν, και ανοίγω το Twitter της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του οποίου εγώ του αποθέωσα από χθες. Για πες, τι γιατί είναι γράψει. Πολύ large οι άνθρωποι και αναγνωρίζουν και τα ωραία γκολ και μόνο υπόκληση στον Κόντε δεν έγραψαν. Α. Λοιπόν, στο 1-0. Ναι. Γράφει ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Twitter. 1-0 στο 30 για τον ΠΑΣ με τον Κόντε που νίκησε κατά κράτος τον οικονόμου, τον δικό του τον οικονόμου, έτσι, τον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Μήπως τους χακάρανε. Και στο τέτα-τέτ σκόραρε. Αν αυτό δεν είναι άδειασμα με το Γάντι, αν αυτό δεν είναι ξέσκισμα με το Γάντι, τι είναι? Θα μπορούσε να το γράψει και άνθρωπος του ΠΑΣ αυτό. Εννοείται. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή τον έχει αδειάσει τον οικονόμου ο Παναθηναϊκός απόλυτα. Στο 2-0. Λοιπόν, και συνεχίζω, γιατί έτσι κάτι tweet εδώ τα έχω κρατήσει. Ναι. Στο 2-0 υποκλίνονται. Στο 2-0 υποκλίνονται στο Κόντε, που είναι. Λοιπόν, 45. Ναι. 2-0 για τον ΠΑΣ με τρομερό βολέ του Κόντε. Ξανά μάνα, ποιος τα έγραφε τα tweet? Δεν είμαι στο τέτοιο του ΠΑΣ Γιάννενα. Το βλέπω, έχει και το tick που σημαίνει ότι είναι verified account. Αυτό, είμαι στο Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Με τρομερό βολέ του Πες Κόντε. Πες μου τώρα ότι στο 2-1 δυστυχώς μείωσε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, όχι, αλλά συνεχίζω. Λοιπόν, τα άλλα είναι κανονικά, ναι. Αλλαγές και τέτοια. Να πούμε ότι είναι τα tweets την ώρα της μετάδοσης, έτσι, που κάνουν όλες οι ΠΑΕ. Λοιπόν, έχει χάσει ο Παναθηναϊκός. Ναι.
μετά από 30 τόσα χρόνια, δηλαδή σπάει το ένα αρνητικό μετά το άλλο. Και ακόμα δεν έχει δει διπλό. Διπλό αγνοείται. Δεν βγάζει διπλό ούτε με έτσι. Και πάει λέει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και βγάζει διπλό από Παναθηναϊκός. Στο άδειο Καραϊσκάκη θεωρητικά. Θεωρητικά. Αλλά σου λέει ρε παιδί μου, το πρώτο διπλό το βγάζει στο Καραϊσκάκη. Λοιπόν. Και 95. Ναι. Φτάνω στο τελευταίο tweet. Ήταν το τρίτο και καλύτερο. Λήξη αγώνα. Ήταν με 2-0 για την ομάδα μας. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Είναι σαν το καλησπέρα και καλή βραδιά να έχουμε. Κατευθείαν. Δηλαδή, σου λέει μην το συνεχίσετε, ναι, εδώ είναι και ναι, το τελευταίο. Ναι. Όχι, είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού έτσι. Βλέπεις ότι στο 1-0 αδειάζει τον εικονό μου, μπορεί να έχεις και συνέβρα με τον εικονό μου, να ταυτιστείς απόλυτα. Στο 2-0 κατά της ομάδας σου αποθεώνει τον αντίπαλο, θέλω τον Κόντε. Θέλω να μην πεις λίγο τι έγινε όταν έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός, στο 2-1. Νομίζω ότι πρέπει να πανηγυρίστηκε. Ναι, δηλαδή τι μπορεί να έγραψε. Λοιπόν. Έρχονται καλημέρες ταυτόχρονα. Ναι, 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 ναι. Κάποια μηνύματα τα οποία μου αποσπούν την προσοχή. Και στο 95 καλό βράδυ σε όλους. Μάλιστα. Μη συνεχίσετε την κουβέντα κοινώς. Το λίγουμε εδώ πέρα, δεν έχω όρεξη. Σταματάμε τη συζήτηση. Καλό βράδυ κατευθείαν. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλοι όσοι είμαστε φίλοι κάποιας ομάδας και επίσημο λογαριασμό να μην διαχειρίζεσαι, όταν χάνει η ομάδα και μπει στο τέλος και τουιτάρεις κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, θα πεις «Ωχ, τώρα έλεξε, παιδιά, δεν κάθομαι». Σχολιάζουμε το Twitter της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το φετινό του ΠΑΟΚ, δεν ξεχνιέται, για να τα λέμε και όλα. Πιο απ' όλα, γιατί έγινε και όλα στη βδομάδα. Για να τα λέμε και όλα. Δηλαδή, είναι το παιχνίδι με την Έστερσουντ, ο επαναληπτικός, ναι, σε εξέλιξη. Και ανακοινώνεται η μεταγραφή του Ελκαντουρί στο ημίχρονο. Και να σου πω κάτι, πες, αν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ και είχε προκριθεί, θα λέγαμε όλοι τι ωραίο επικοινωνιακά, πόσο τι ωραία που τέριαξε. Ναι. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, εντάξει. Κοπανιόμαστε όλοι. Το έχεις και λίγο καντεμιά. Τον Έλλη Καντουρί σκέφτηκα. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος που ανακοινώθηκε και λίγο μετά αποκλείστηκε η ομάδα από την Ευρώπη. Είναι, μπήκε λίγο μετά αριστερό. Αφού δεν είχαν βάλει και δηλώσεις του ήρθε για να παίξω, για να παίξω στην Ευρώπη. Στο Europa. Δηλαδή εκεί στο ημίχρονο. Μετά την μεταγραφή. Ναι, ναι, μετά τη μεταγραφή να βγει ένα τύπου δηλώσεις ότι ήρθε για να παίξω στην Ευρώπη, γνωρίζω την ομάδα. Να παίξω. Και αποκλείεται λίγη ώρα μετά. Έγινε όμως ένα ωραίο τρολάρισμα μες τη βδομάδα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ωραία, αυτό ψάχνω να βρω. Που έκανε το τη Super League. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, είχε ανεβάσει φωτογραφία με αστεράκι στο πρόσωπο. Του Λιμιού. Ποιος ποδοσφαιριστής είναι, η Super League διαγωνισμό. Όποιος βρει ποιος ποδοσφαιριστής είναι, κερδίζει μια υπογεγραμμένη φανέλα. Του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και επειδή φαίνεται ότι είναι με τη φορεσιά του ΠΑΟΚ, έτσι. Πετάγεται το account. Το επίσημο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και είσαι. Λέει να πούμε εκεί. Είναι σαν το παιδάκι που σου κάνει. Κύριε, να πω. Spoiler. Τελείω spoiler κατευθείαν. Και εντάξει. Είπε την επόμενη φορά θα βάλουμε μια φωτογραφία με μαλλιά φάνα του Μπίσης Βάρη για να το κάνουμε πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο, ναι. Λοιπόν. Αυτά είναι ωραία να τα βλέπεις. Γιατί ειδικά του Twitter οι λογαριασμοί, τα accounts, πρέπει να είναι λίγο σε πιο άλλη φάση. Αν δεις πώς λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού και πώς χειρίζονται το Twitter και γενικώς τα social, εννοείται ότι πρέπει να γίνονται και εννοείται ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι έχει αρχίσει και κάνει βήματα είναι μπροστά πολύ καλά, ναι, και στα social media και γενικώς στον τομέα της ενημέρωσης, του επίσημου λογαριασμού του στα social media. Είναι σε σωστό δρόμο. Ναι. Τώρα αυτά με... Και να κάνεις και σωστή χρήση του μέσου, γιατί το Facebook, το Twitter και το Instagram είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Πρέπει το Twitter να είναι σε άλλη φάση. Έτσι ακριβώς. Facebook να γράψει το σεντόνι εκεί πέρα και σοβαρά... Μεσέρας θα έρθουμε και πάτρα θέλω να πάμε, αν έχουν ξυπνήσει οι πατρινοί, γιατί σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ τα είδαμε όλα χθες. Εγώ πολύ χάρηκα χθες. Πήγα και λίγο σούπερ ενδιάμεσα, αλλά... Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου λέμε και κλαίμε. Το Λάζαρο,
Το Γιάννη το Γιαννούλη που έκανε τον Κώστα το πλάκα κάτω από τη ρακέτα. Τον Κώστα το Χαραλαμπίδη. Εντάξει, Ελένη μου, όχι που δεν θα λέγαμε για την αρχηγάρα σου. Που δεν ξεχνιέται η τέχνη. Η τέχνη όσα δεν χρόνια, ξεχνιέται το τρίποντο. Είτε βάλεις κουστούμι, είτε. Την ώρα που σηκώθηκε δεν ήσουν 1000% σίγουρο ότι θα μπει. Δεν είναι τίποτα, άνετη και χαλαρή, πίσω στην καρέκλα. Εγώ λίγο αγχώθηκα. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι εμένα η μεγάλη μου η αγάπη. Έχω δεν... ζητήσει και φανέλα από τον Νίκο που είναι κάτω. Ευθύμης Ρετζιάς. Ναι, τον αγαπώ. Το ξέρω. Τον αγαπώ πολύ. Δεν υπάρχει. Του κάνανε όλα. Περίμενε λίγο. Δεν υπάρχει γυναίκα άνω των 30 που να μην δηλώνει. Δεν θέλω να πω κάτι για την ηλικία σου προς Θεού. Αλλά έτσι το. 30 τζάστι με κουμπίτσα μου. 30 και 30 άνω που να μην δηλώνει ερωτευμένη με Ευθύμη Ρετζιά. Ο οποίος διατηρείται πάρα πολύ καλά, έχω να πω. Ναι, και το Μαρία αυτό πολύ Ιταλία μου βγάζει. Και εμείς αγαπάμε Ευθύμη και μπράβο στην Ευθύμη που διατηρείται σε αυτό το χώρο. Κάνανε πολλά φάουλ, γι' αυτό δεν σκόραρε καλά χθες. Όλη την ώρα. Εντάξει, αλλά εγώ είχα ένα άγχος για το δικό μας το Γιάννη το Γιαννούλη, γιατί ήταν εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ, okay, του ΠΑΟΚ, okay, αλλά είναι και εκπρόσωπος λίμπερο. Και στην αρχή όταν μπήκε λίγο μουδιασμένος, που τα είχαν κάτω από τη ρακέτα, έτσι στα λέει από τα εύκολα, έλεγα όχι ρε εσύ, γιατί ρε Γιάννη, έλα πάμε λίγο, πάμε λίγο, μετά ρόλαρε ο Γιάννης. Θέλω να δω αν έχει ξυπνήσει ο Νίκος Μοσχοβίτης, που δεν νομίζω, γιατί θα ήταν πάτρα by night χθες. Ναι, αλλά έχουν πάλι σεμινάρια και τέτοια τώρα το πρωί. Ναι, ναι, ακριβώς, γιατί εκεί θα είναι ο Νίκος. Και να μας δώσει έτσι όλο αυτό το παρασκήνιο και το ρεπορτάζ, αλλά πρώτα θα πάμε στα Σέρας και σίγουρα πρώτα στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Ότι δεν κουνιέστε λίγο. Εμένα μου λείψε αυτό το τραγούδι. Ότι δεν πηγαίνετε λίγο δεξιά και αριστερά. Έχω να τα ακούσω πόσο, μια εβδομάδα. Νομίζω ότι πιστώνω με ένα ποσοστό επιτυχίας. Βέβαια, πρέπει να πάρεις και ποσοστά από τις πωλήσεις. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Διαβάζω όμως εδώ για το δηλώσεις του Θόδωρου Καρυπίδη βεβαίως στην Άρηση. Σε βλέπω και μπηχτή. Γενικώς παίζει Καρυπίδη το τελευταίο είχε διάστημα. Είχε και συνάντηση χθες με τον Βαγγέλη Γραμμένο. Είχε και συνάντηση, θα έχει και συνάντηση με τον Περέιρα για την διαιτησία. Γενικώς υπάρχει μια δυσαρέσκεια στις τάξεις του Άρη για την διαιτησία. Και χθες βεβαίως στα Σέρας, τα οποία θα μας τα πει. Για τα οποία μάλλον θα μας μιλήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος σε πολύ λίγο. Μπορεί ο Άρης να κέρδισε, αλλά υπάρχουν πολλά παράπονα. Νομίζω και από τις δύο ομάδες, να μην αδικούμε και τον Πανσεραϊκό. Τουλάχιστον τα δικά του τα εξέφρασε ο Άρης μέσω του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος ανέβασε μία φωτογραφία στα social media. Έτσι, εκεί, από εκεί πιάσαμε τους παράγοντες, ναι, και μιλήσαμε για τα αγγλικά. Μία φάση είναι πέναλτι, δεν πρέπει να το είδε. Και έχει βάλει το στιγμιότυπο με το διαιτητή που είναι ακριβώς μπροστά σε μια έτσι φάση για την οποία φωνάζει και διαμαρτύρεται ο Άρης. Αλλά νομίζω ότι και ο Πανσεραϊκός έχει παράπονα. Θα μας τα πει βεβαίως ο Νίκος. Διαβάζω και δηλώσεις Καρυπίδη στην Άρηση, σε βεβαίως στην εφημερίδα, ότι ο Άρης θα πάρει κανονικά άδεια και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους κίτρινους, είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για την οικογένεια του Άρη, με δηλώσεις του, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας είναι καθησυχαστικός, λέγοντας πως ο φάκελος θα είναι πλήρης και ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει, προκειμένου ο Άρης να είναι απολύτως έτοιμος για την Super Μιλάει για την αδειοδότηση της Super League, έτσι, γιατί για το φάκελο που πρέπει, για το φάκελο πρέπει να είναι έτοιμος. Θα κάνουμε όμως μία παρένθεση σε πολύ λίγο, γιατί δεν είναι έτοιμος ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ωραία. Αν και είναι πρωινός και βλέπω τις καλημέρες. Μήπως έφαγε κανένα κιλό μπουγάτσα σέρας. Όχι, πηγαίνει, είναι επαγγελματίας. Πηγαίνει, κάνει τη δουλειά του και έρχεται. Εντάξει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα μέχρι να είναι έτοιμος ο Νίκος. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, που όσοι μαθαίνουν ότι είμαι ΠΑΟΚ λένε πως θα δεις πρωτάθλημα επιτέλους και εσύ. Καλημέρα λοιπόν στο Γιάννη που είναι στην Αθήνα. Έχει κατάλαβες πολλά, τώρα. Ναι, έχει πολλά παοξάκια κάτω. Δεδομένο το έχουν πλέον. Ωραία, μακάρι. Μάλιστα, έχει δρόμο ακόμα. Βλέπουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Το τετριμένο που λένε εδώ και χρόνια όλες οι ομάδες, όλοι οι ποδοσφαιριστές όταν μιλάνε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και κάτι δηλώσει σε εφημερίδα που είδα του Πέλκα σήμερα το πρωί. Ναι. Και εκεί το ίδιο λέει, ότι για μας σημαντικότερο παιχνίδι δεν είναι το ντέρμπι. Είναι το αμέσως επόμενο. Τις βαριέμαι πάρα πολύ αυτές τις δηλώσεις. Τις βαριές, αλλά φέτος νιώθω την ουσία. Δηλαδή... Ναι, το ζεις. Αλλά εγώ αυτές τις δηλώσεις κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και δεν έχουμε πετύχει και τίποτα. Θα μου πεις να ξανοίγει το άλλο, τι να πει. Δεν μπορεί να ξανοιχτεί μετά από 33 χρόνια, Βρελένα μου. Εδώ Λουτσέσκου είπε χθες στην Όβο ότι το μήνυμα της πόλης είναι ένα και είναι ξεκάθαρο το double.
Και κατευθείαν πέσανε να το φάνει οι άνθρωποι στα σχόλια. Και μην, μην ξανοίγεσαι. Να είδες, άρα να λέει το μόνο κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Και καλά το πήγαινες και λίγο χαμήλωσε τους τόνους. Που τι είπε ο άνθρωπος, είπε απλά ότι αντιλαμβάνομαι ότι ο παλμός της πόλης και αυτό που θέλει αυτή η πόλη είναι το double. Γιατί θυμάσαι τι έγινε στην αρχή της σεζόν όταν το κλίμα δεν ήταν καλό για Λουτσέσκου, που δεν είχε πει για τίτλο και λέγανε ότι είναι πολύ μετριοπαθής προπονητής αυτός για τον ΠΑΟΚ. Και τώρα που είπε για double, δηλαδή δεν μας αρέσει έτσι, δεν μας αρέσει και ρέτσι που λένε και πόντι. Ναι. Πόντι είσαι. Κατά το... Το ημίση. Κατά το ημίση, ναι. Γιάννη, δεν είμαι Αθηναίος. Δεν σε είπαμε Αθηναίο. Δεν είπαμε Αθηναίο. Είπαμε ότι είσαι στην Αθήνα. Είπαμε ότι έχει πολλά παοξάκια στην Αθήνα. Αυτό, δηλαδή. Δεν... Καλά, δεν σε είπαμε και καμπούρι για να στέλνεις τέτοιο μήνυμα με θαυμαστικά. Εντάξει. Να μας πεις τουλάχιστον από πού είσαι. Νομίζω είναι από Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, είναι από Κομωτινή, από Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω πάει καθόλου Εύρω. Δηλαδή έχω φτάσει μέχρι Καβάλα. Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Κατεροδόπη, τίποτα. Θα μας τα πει όμως ο Νίκος Παπαδόπουλος, που σίγουρα έχει πάει. Βολτάρει με το αυτοκίνητο τη Σαββατοκύριακα. Έχει καταγράψει αυτό το ασημείο αυτοκίνητο για να μην δώσω μάρκα χιλιόμετρα. Γιατί, Μαρή, ξέρεις. Πώς δεν ξέρω, δεν έχω μπει εγώ στο αυτοκίνητο του Νίκου. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι παραπάνω από το ασημείο. Γιατί θυμάμαι που λέγαμε, που περιμέναμε τον Ηλία τον Καπράλο για να πάμε σε παιχνίδι και σε ρωτάω τι αυτοκίνητο έχει ο Ηλίας και μου λες. Ένα κόκκινο. Δεν είναι, δεν μέχρι είναι, εκεί φτάνουν δεν οι γνώσεις σου. Δεν είναι απάντηση, Νίκο Παπαδόπουλο, αυτή τι αυτοκίνητο έχει ένα κόκκινο. Πρώτα απ' όλα, με αυτό το οποίο είπες, μπορεί να μας παρεξηγήσουν. Ποιο? Συγχύσουμε το πολύ βασικά. Το ότι έχει πίσω αυτοκίνητό μου. Φυσικά, Νίκο, συνεργάτες. Συνάδελφοι. Συνεργάτες. Είμαστε συνάδελφοι, έχουμε φύγει μαζί από το ραδιόφωνο πολλές φορές. Ναι, ναι. Δεν είναι. Ο Ελένη μου είναι κακός. Ο κόσμος είναι κακός, Νίκο μου. Ο κόσμος σας μείνει με αυτά που θέλει να σκέφτεται. Μου, ναι, εντάξει. Αλλά... Και θα ξαναπώ στο αυτοκίνητό σου, Νίκο μου. Δεν είναι κάτι. Νίκο, αυτό σημαίνει ότι έχεις κάποια που μπορεί να τσινίσει αν το ακούσει αυτό από την Ελένη. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι. Αν είναι αυτό, Νίκο μου, αν είναι αυτή τότε η εκδοχή. Δεν έχει μπει στο αυτοκίνητό τότε σου. Να αναιρέσω. Δεν έχω μπει στο αυτοκίνητό σου. Μπερδεύτηκες, άλλος Νίκος ήτανε. Ο Μοσκοβίτης που δεν έχει αυτοκίνητο. Πάμε στα αθλητικά μας όμως. Πάμε στα αθλητικά. Μας επαναφέρεις, εντάξει. Νίκο, λοιπόν, πέρα από σεραϊκή μπουγάτσα, τι άλλο έχουν τα σέρας καλό. Τα κάνε. Ναι. Ναι. Τι είναι ο ακανές. Νομίζω γλυκό. Ο ακανές είναι κάτι σαν τον κουρατιέ. Ναι. Αλλά πιο σφιχτός και με λουκούμι μέσα. Πήρες. Όχι, όχι, δεν πήρα. Μάλιστα. Γιατί δεν με τρελαίνει και ιδιαίτερα. Όπως δεν με τρελαίνει κουραβιές, δεν με τρελαίνει και ο κανένας. Συμφωνώ απόλυτα. Είσαι και εσύ η φιλοσοφία μελομακάρουν, σίγουρα. Ναι, ρε, λέει, τώρα δηλαδή, θα σου πω τώρα κάτι. Να πάρεις κάτι με το οποίο θα λερώσεις όλο τον τόπο 1000%. Είναι σαν τα μακαρόνια με κιμά, έτσι. Ναι, δηλαδή θα πεταχθεί. Εγώ ποτέ τρώω μακαρόνια με κιμά, για παράδειγμα, ας πούμε, και έχω ντυθεί για να φύγω, ας πούμε, πριν. Βάζω από πάνω μια ζακέτα για να μην λερώσω τα ρούχα, γιατί σίγουρα θα πετάξω κιμά. Δεν γίνεται να μην το κάνω. Τέλος πάντων. Αξιακανέτη δεν πήραμε το διπλό όμως, θες. Δύσκολο διπλό. Επαγγελματική στροφή έκανε τώρα, για πες. Ναι, ναι, ναι. Πήραμε το διπλό, δύσκολο διπλό όπως είπες και εσύ. Γιατί μέχρι το 89 το σκορ ήταν στο 1-1. Σημασία όμως είναι ότι ο Άρης πήρε την νίκη σε μια έδρα που παραδοσιακά τον δυσκολεύει, αυτή του Πανσεραϊκού. Ο Άρης και δεν έχει και τις καλύτερες των αναμνήσεων, έτσι, από αυτή την έδρα. Σίγουρα, εντάξει. Ειδικά είναι νεαρότεροι, ας πούμε, βάζω και εμένα, θυμόμαστε πολύ το παιχνίδι που παίζαμε 2 μέρες. Ναι. Το που είχε χάσει ο Άρης με 1-0 με τον γκολ του Σουμπίνιο, λόγω Μίχλης είχε ξεκινήσει το μάτι Σάββατο και τελείωσε Κυριακή. Έτσι. Ναι, και ο Άρης είχε χάσει και μετά από λίγες μέρες πήγε και νίκησε μέσα στη Μαδρίτη την Ατλέτικο. Γίνονται και αυτά. Να ξέρεις, αυτό είναι νόμος, είναι παράδοση. Μετά από μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ο ΠΑΟΚ να έχει επιστρέψει με θετικό αποτέλεσμα στο εγχώριο πρωτάθλημα τουλάχιστον. Έχει κάνει πάντα μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη και η γκέλα μετά είναι 1-0-5, δεν παίζεται. Η διαφορά είναι ότι ο Άρης το έκανε πριν πάει. Κατάλαβες, δηλαδή πάει, χάνει στη Σέρβη και μετά τα χάνει στη Μαδρίτη. Αυτό είναι δηλαδή τρέλα, να το πω. Τέλος πάντων, μέχρι και πριν το χθεσινό ματς ο Άρης μετρούσε στην έδρα του Πανσεραϊκού μόλις 6 νίκες σε 30 παιχνίδια. Και εντάξει, σίγουρα έχει να αντιμετωπίσει και μια κακή προϊστορία. Αγωνίστηκε και σε μια έδρα που φιλόξενη δεν την λες, αν και χθες δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό.
Είχε και κόσμο, είχε φιλοξενούμενους. Είχε και κόσμο του Άρη, είχε περίπου 500 άτομα, 500-600 φίλους του Άρη που ήταν εκεί πέρα, είχε και κόσμο του Πασαραϊκού, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό, ήταν ωραία ατμόσφαιρα, ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα χθες στις Έρες. Βέβαια, το παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ευχαρίστησε από πλευράς εικόνας. Δεν ήταν καλός πάλι ο Άρης. Όχι, βασικά δεν ήταν καλός, γιατί ήταν η ομάδα που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή, κάποιες κατά διαστήματα είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο Άρης σε ένα ακόμη μάτς προβλημάτισε όσον αφορά την τελική πάσα μέσα στην περιοχή. Νίκο, ξέρεις τι εντύπωση, μου δίνει ο Άρης φέτος, ναι, συγκριτικά με πέρσι? Ότι φέτος και στην κακή του μέρα και στη μέτρια του μέρα έχει χαρακτήρα. Δηλαδή έχει το μέταλλο για να πάρει να διεκδικήσει το παιχνίδι μέχρι τέλους. Πέρσι φαινόταν σαν να το παρατάει. Ξέρεις τι, έχει παίχτες που την ξέρουν καλά τη Β' Εθνική. Έχει παίχτες με πάθος, έχει παίχτες με τσαγανό, αυτό το μέταλλο που λέμε εμείς και χρησιμοποιούμε στα κείμενά μας, Ελένη μου, πολλές φορές. Mentality που τα λέει, που λέει και ο, ναι, και ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Δεν άκουγες την πρώτη ώρα, Νίκο μου, ξεκάθαρα. Δεν άκουγα. Για τα αγγλικά λέγαμε. Γιατί έχουμε και βάρδια. Μάλιστα, Έχει αυτό το μέταλλο ως ομάδα και αυτό που, για να δώσω συνέχεια σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι ο Άρης, ναι, μεν πάλι προβλημάτισε, και θα συμπληρώσω αυτό που λες, ότι στα περισσότερα παιχνίδια του Άρης είναι από μέτρες έως καλός. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάνει ένα φοβερό παιχνίδι φέτος η ομάδα, που να τρίβει στα μάτια σου. Παρόλα αυτά όμως, έστω και έτσι ο Άρης έχει την ουσία στα περισσότερα παιχνίδια του φέτος και παίρνει αυτό το οποίο θέλει. Και χθες το έκανε πάλι, όπου πάλι δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Βέβαια αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι ο Άρης υστερεί σε αυτό το τομέα, παρόλο που προσπαθεί να βρει λύσεις και απαντήσεις, δεν τα καταφέρνει, υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Πασεραϊκός κλείθηκε αρκετά πίσω, γνωρίζοντας ότι ο Άρης θα έρθει και θα παίξει φουλ επίθεση. Του έκλεισε τους διαδρόμους πολύ σωστά η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη. Και έτσι του δημιούργησε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Για τον Άρη όμως ευτυχώς οι στατικές φάσεις φέτος αποτελούν μια, ή να εξελιχθούν βασικά σε μια μόνιμη πηγή σκοραρίσματος, γιατί από μια στατική φάση ήρθε και τον γκολ του Σόζα στο 21 λεπτό. Θυμίζω ο Άρης κέρδισε με τον γκολ του Δελιζής από φάουλ πάλι την περασμένη αγωνιστική. Έχει κερδίσει και την Παναχαϊκή πάλι από φάουλ. Και με Δελιζής πάλι. Με το Δελιζήσι πάλι και, ναι, πάλι με τον Πλατέλα στην εκτέλεση. Γενικότερα ο Άρης παίρνει γκολ από τις στατικές φάσεις. Έχει συμβάλει σε αυτό νομίζω το γεγονός ότι η ομάδα φέτος έχει ψηλώσει σημαντικά με τις προσθήκες που έχει κάνει. Γιατί πέρυσι ο Άρης και αποδεδειγμένα βάσει αριθμών ήταν η πιο κοντή ομάδα της κατηγορίας. Και ήταν κάτι αρνητικό αυτό για την περσίνη ομάδα. Φέτος όμως το έχει αλλάξει αυτό και νομίζω φαίνεται τα γκολ τα οποία παίρνει στον αέρα. Βέβαια στον αέρα δεν τον έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής ο Μιχάλης ο Μπασταχός, αν δεν παιχνίδια που έχει παίξει. Νομίζω ότι θέλει αυτό... ακόμη ρυθμό, θέλει ακόμη ρυθμό να δέσει, να κουμπώσει με τους συμπαίκτες του. Εντάξει, ναι, είναι νωρίς ακόμα για να τον κρίνουμε αυστηρά το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως και το Χαντί, γιατί φαίνεται ότι ακόμα είναι αρκετά έξω από τα νερά τους. Ο Χαντί βέβαια σε σχέση με το μάτς με τη Σπάρτη χθες φάνηκε να κουμπώνει λίγο περισσότερο στην εντεκάδα και στην ομάδα. Είχε και δύο στιγμές που θα μπορούσε να σκοράρει, προσπάθησε να μοιράσει παιχνίδι κτλ. Αλλά η ιδιαιτερότητα στην περίπτωση του Χαντί, σε αντίθεση με τον Μπαστακό, είναι ότι ο Χαντί αγωνίζεται σε μια νευραλγική θέση, θα το χαρακτήριζα εγώ, όπως αυτή του επιτελικού μέσου, ο οποίος κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο γι' αυτό να προσαρμοστεί γενικότερα. Δικιά μου προσωπική γνώμη είναι πάντως ότι ο Σπανός ίσως να βιάστηκε και με τη Σπάρτη και με τον Πασεραϊκό να τους βάλει και τους και δύο, τους δύο. Πολύ, ναι, πολύ γρήγορα, πολύ απότομα στην εντεκάδα. Και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο, αν και είναι αρκετά νωρίς, ένας από τους δύο τουλάχιστον, βασικά νομίζω ότι σίγουρα ο ένας από τους δύο, εκτός από πρώτο, θα μείνει εκτός εντεκάδα στην επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Διαμαντόπουλος που στα τελευταία παιχνίδια του έλειπε η ψυχολογία, του έλειπε τον γκολ. Με το τέρμα που πέτυχε χθες απέκτησε ξανά ψυχολογία και νομίζω ότι θα τον προτιμήσει
στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας, ο προπονητής του Άρη. Βάζεις μια ανωτελεία, ανωτελεία, γιατί νομίζω ότι στα αγωνιστικά μας κάλυψες πλήρως. Κρατάμε το τρίποντο, κρατάει ο Άρης το τρίποντο, την εμφάνιση, το χαρακτήρα που έδειξε μέχρι τέλους η ομάδα. Και πάμε λίγο στα άλλα, τα οποία ενδιαφέρουν. Βλέπω δηλώσεις Καρυπίδη για την αδειοδότηση. Παράπονα για τη διαιτησία. Και αυτό, ναι. Είναι και ένα κομμάτι που επίσης πρέπει να αναφερθούμε στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί στη φάση του πρώτου γκολ του Άρη, που σκοράρει ο Σόζα με την κεφαλιά, ένα δευτερόλεπτο πριν έχει γίνει πέναλτι στο Διαμαντόπουλο, τον οποίο τραβάει ο Τελεπίδης, αν θυμάμαι καλά, από τη φανέλα παραταταμένα σε σημείο, δηλαδή να το βλέπουν ακόμα και οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια που ήταν γύρω από το γήπεδο των Η καλύτερη θέα. Η καλύτερη θέα και χωρίς εισιτήριο. Του ζηλεύω αυτούς σε όλα τα γήπεδα. Ναι. Αλλά ο Φουκάκης, ο οποίος ήταν και μπροστά στη φάση κιόλας, και φαίνεται αυτό και στην φωτογραφία που ανέβασε ο Καρυπίδης. Είναι αυτό το στιγμιότυπο που ανέβασε στο Insta Story. Ναι. Ναι, είναι μπροστά του δηλαδή και δεν το δίνει ποτέ. Και δεν έγινε ταυτόχρονα με τον γκολ του Σόουζα, έγινε νωρίτερα από τον γκολ του Σόουζα. Νικό, την Παρασκευή ο Καρυπίδης είχε συνάντηση με τον Γραμμένο, σωστά? Με τον Γραμμένο, ναι. Από δεν αυτή αναφέρθηκαν όμως τόσο αναλυτικά στα θέματα της διαιτησίας, γιατί όπως είπε ο κύριος Γραμμένος, υπεύθυνος και αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα είναι ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, ο κύριος Περέιρα, έτσι, με τον οποίο ο Θόδωρος Καρυπίδης αναμένεται να έχει συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη. Άρα νομίζω ότι από εκεί, από την Τρίτη και μετά, θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και για τα παράπονα του Άρη για τη διαιτησία και το τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, έτσι, με τον Περέιρα. Σαφώς. Βέβαια ο Καρυπίδης μετέφερε τα παράπονα του Άρη, που είναι αρκετά και δικαιολογημένα στο Γραμμένο. Θα κάνει το ίδιο και με τον Περέιρα την ερχόμενη Τρίτη, καλώς πούμε, των πραγμάτων. Αν εξαιρέσει αυτή τη φάση, νομίζω ότι δεν μπορεί ο Άρης να έχει άλλο παράπονο χθες από τον Φουκάκη, με εξαίρεση 2-3 ανάποδα σφυρίγματα τα οποία έδωσε υπέρ του Πασεραϊκού. Αλλά και πάλι μιλάμε για μια φάση που, αν δεν έμπαινε τον γκολ του Σόζα, μπορεί να έκανε και το παιχνίδι. Και δεν είναι η μόνη το τελευταίο διάστημα για τον Άρη. Δυστυχώς. Την ώρα βέβαια που χθες το Γεντικουλέ, ο Όφη κέρδιζε με 2 ανύπαρκτα πέναλτι τη Βέρεια. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ και έτσι λένε λες εσύ. Έτσι, που δεν νομίζω, εμείς που δεν υιοθετούμε βέβαια, τώρα εδώ. Που δεν βέβαια, εντάξει, δεν υιοθετείτε γιατί έχετε και άλλες σχέσεις με τον τώρα Όφη. Έτσι λες εσύ για τον Όφη. Έτσι λες εσύ. Τον Όφη με τα σπρώμαυρα. Βεβαίως, Ελένη μου, το ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν νομίζω βέβαια ότι ο Όφη θα χρειαζόταν αυτά τα 2 πέναλτι για να κερδίσει αυτή τη Βέρεια. Είναι η αλήθεια, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή δυστυχώς. Και δεν έχει ξεπεράσει ότι ο Βουό πήγε στον Όφη, νομίζω. Σε ένα Γεντικουλέ που πάλι ασχολιώσε με τον Άρη και τον Καρυπίδη, βέβαια, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, ο Βουό μείνει στον Όφη. Απλά το κακό με τον Βουό, και είναι κρίμα για το παιδί κιόλας, είναι ότι τα λεφτά τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα του δώσουν δεν θα τα πάρει κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Βουό. Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η λεπτομέρεια στην περίπτωση του Βουό. Ειδικά άμα όχι. Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα είναι αυτό. Όχι, περίμενε. Δεν ανέβει στη Super League. Περίμενε. Το βλέπω και πολύ πιθανό. Ναι. Εντάξει. Έτσι λες εσύ, γιατί σε καμία ομάδα δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα χρήματά του κάποιος. Να είναι απόλυτα μάλλον σίγουρος ότι θα πάρει τα χρήματά του. Θεωρώ εγώ τη Football League. Για να... λεπτομέρεια, ακόμη και τη Super League, βέβαια, ομάδες μπορώ να σου πω. Τώρα θα ανοίξω τώρα. Σίγουρα εννοείται, σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά θα σου ανοίξω εγώ μια παρένθεση. Γιατί προδιαθέτεις, ρε παιδί μου, εσύ την υπόθεση με Βουό. Πας και δίνεις στον Όφη, πας και δίνεις στον Βουό ένα συμβόλαιο 105.000 ευρώ, την ώρα που έχεις ανοιχτές εκκρεμότητες που προσυπάρχουν τους προσφυγιστές του Ρόστερ. Άρα αυτό σημαίνει και ότι πολλά οικονομικά προβλήματα και τα διαβάζαμε προσφυγές. Αυτόματα χάνονται οι ισορροπίες. Ή υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν ισορροπίες μέσα από δυτήρια. Συμφωνώ, μαζί σου συμφωνώ. Εσύ το κρίνεις ως κίνηση τακτικής, ρε παιδί μου. Ότι δεν μπορεί να δίνει συμβόλαιο τέτοιο στο Βουό και να χαλάσει ισορροπίες στα αποδυτήρια. Και συμφωνώ. Αλλά το ότι δεν θα εξασφαλίσει τα χρήματά του Βουό, εντάξει. Δεν μπορείς να το πεις για καμία ομάδα. Ειδικά τους Football League, σου λέω. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Δεν... Αλλά εγώ εκφράζω μια δική μου ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς. Στο τέλος της σεζόν θα φανεί αν θα δικαιωθώ ή όχι. Εδώ θα είμαστε Νίκο μου, θα τα λέμε. Ναι, την Παναχαϊκή του Κώστα Κατσουράνη κανείς δεν την ξεγράφει. Και αυτό που θα έλεγα τώρα και το παραθέτεις εσύ πολύ σωστά, το παράγοντα Κατσουράνη αυτή τη στιγμή στην Παναχαϊκή. Μα είδες πως το έθεσα εγώ την Παναχαϊκή του Κώστα Κατσουράνη. Έφτασε και ο αδερφός Αντετοκούμπο. Έφτασε και ο αδερφός Αντετοκούμπο. Ο Κατσουράνης δεν θα αφήσει την Παναχαϊκή στη μοίρα της, γιατί η Παναχαϊκή προέρχεται από δύο ισοπαλίες.
και προσωρινά είναι στην τρίτη θέση. Αν κερδίσει σήμερα την Καρδίτσα, δύσκολο παιχνίδι του Σέδρα για τον Αχαϊκή, θα περάσει πάλι στην δεύτερη θέση. Νομίζω ότι και βάσει εικόνα μέχρι στιγμή του πρωταθλήματο και των ομάδων, οι δύο ομάδε που αξίζουν την άνοδο είναι ο Άρης και η Παναχαϊκή. Γιατί και η Παναχαϊκή είναι μια πολύ συγκυρισμένη ομάδα, μια νεανική ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και έχει και κόσμο. Βγάζει υγεία, έχει και κόσμο, είναι μια ιστορική ομάδα και όφη βέβαια, είναι ιστορική ομάδα. Και ένα ταξίδι εκεί στην Πάτρα, Νίκο μου, δεν είναι άσχημη ιδέα. Εκεί στην Πάτρα, ναι. Έτσι, στο ακριβώς. Πατρινό Καρναβάλι. Γιατί βλέπεις ότι τώρα έχω Νίκο Μοσχοβίτη και στο All Star Game και προσπαθώ ακόμη να τον βρω. Είναι 11 η ώρα, δεν ξέρω τι ελπίδες έχω, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Τελευταίο σχόλιο για την Άρης είσαι και τη δήλωση Καρυπίδη εκεί για την αδειοδότηση και σε υποδεσμεύουμε. Εντάξει, κοίτα, ο Καρυπίδης με αφορμή και κάποια δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών όσον αφορά την υπόθεση του Τάτου, κυρίως, στον οποίο οφείλονται χρήματα και σε αυτόν βέβαια, έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση χθες στην Άρηση, εκφράζοντας την σιγουριά του ότι ο Άρης δεν θα έχει κανένα θέμα με την αδειοδότηση. Τόνισε ότι έχουν αρχίσει να δρομολογούνται όλες οι διαδικασίες για να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν και προς τους πρώην παίχτες του ρόστερ αλλά και προς τους νη. Ήταν νομίζω περισσότερο μια δήλωση για να καθησυχάσει τον κόσμο και να βάλει ένα φρένο στην όποια ανησυχία πήγε να δημιουργηθεί. Αυτό που πρέπει όμως να πούμε εμείς είναι ότι καλά είναι τα λόγια και μακάρι να γίνει έτσι, αλλά να το δούμε και στην πράξη. Μακάρι όταν θα έρθει η ώρα και ο Άρης θα καταθέσει να το μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Να είναι απόλυτα πλήρης και ο Άρης να διαδοθεί κανονικά εν ώψη και της συμμετοχής του εκτός απρόπτου στη Super League την επόμενη σεζόν. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Ήσουν πληρέστατος όπως πάντα. Σήμερα ξεκούραση έχει το μενού. Ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο. Ξεκούραση. 12 και μετά, ναι, θα έχει. Αυτά είναι. Κυριακή με ρεπό. Λοιπόν, σε αποδεσμεύουμε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα. Πήγε 11, μας τα είπε όλα από τα Σέρας. Βεβαίως ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν εκεί για λογαριασμό του Λίβερο 107,4. FM και ενώ τα μηνύματά σας ρωτάτε, σχολιάζετε, στέλνετε μια καλημέρα. Οτιδήποτε εσείς θέλετε, στο 54526, 1,24 η χρέωση. Συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Εμείς πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε αφήσει τα άλλα πολύ πίσω. Καλά. Και έχει σήμερα επικά πρωτοσέλιδα. Εσύ και εγώ είμαστε. Τι περιμένες? Έχει σήμερα επικά πρωτοσέλιδα και δεν θα προλάβουμε να τα δούμε και αυτά. Θέλω να πάμε σε Πάτρα όμως πρώτα, αν βρούμε τον Νίκο Μοσχοβίτη, γιατί έχουν και κάτι σεμινάρια. Μακάρι, γιατί έχουμε κάτι, τόσο πολλά να πούμε. Κάτι έχουν εκεί. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Άλλο ένα τραγούδι που η εκπομπή αγαπάει ιδιαιτέρως, έτσι. Νομίζω ότι πώς βγάζουν οι μεγάλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά τον κόσμο τη συλλογή, μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ένα CD μπουγάτσα με hangover. Τα τραγούδια. Και να βάλουμε τα τραγούδια. Το Best of, ναι. Καράσκο, οπωσδήποτε. Blondie, Μαρία. Ναι, τι άλλο. Θα βρούμε. Έχουμε πολλά. Έχουμε τα αγαπημένα. Θα βάλουμε μέσα και 90's, 80's. Στις εορταστικές εκπομπές είναι αυτό. Ένα μπίγαλι θα το βάλουμε μέσα. Για εορταστική εκπομπή. Θα βάλουμε Sia. Sia, εννοείται θα βάλουμε Sia. Bruno Mars. Και James Blunt. James Blunt, βεβαίως. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, τα τζουρίς είναι μαζί μας. Billiard and Bowling Center τζουρίς. Απολαύστε παιχνίδι στα τζουρίς. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονγκ. Παίξτε bowling στα τζουρίς και κερδίστε στα 2 παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 τα παιδιά. Απολαύστε αγαπημένους αγώνες. Παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν και παιδικά πάρτι Παπαναστασίου 58, περιοχή Ιπποκρατίου. Μέχρι να βγει ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω εδώ πέρα δηλώσεις του Ζωζέ Μουρίνιο. Το διάβασες τι είπε, δηλαδή όταν δεν στα λένε οι άλλοι, ναι. Σε αναγκάζουν, σε φέρουν στα όρια σου να τα πεις μόνος σου. Επίσης τον αγαπώ. Φέτος αξίζω βραβείο για τη συμπεριφορά μου. Σου λέω, αφού δεν το λένε οι άλλοι, θα το πω εγώ. Είμαι τόσο ήσυχος, λέει, στον πάγκο φέτος. Πώς παίρνουν άλλοι για την καλύτερη εμφάνιση της εβδομάδας ή ο καλύτερος προπονητής του μήνα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνουν και ένα για τον άνθρωπο που έχει τέλεια συμπεριφορά στον πάγκο. Δεν θα γίνω, λέει, από bad one, perfect one. Αλλά προσπαθώ, κάνω ειδική προετοιμασία. Αντώνιο Κόντε likes this. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Όχι, θα κάνει την άλλη τη φατσούλα το χαχά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μπασκετικές δεν είμαστε, αλλά νομίζω ότι ζηλέψαμε λίγο χθες τα όσα έγιναν στην Πάτρα.
Η αλήθεια είναι, γιορτή του μπάσκετ και φυσικά ο Λίμπερο 107,4 έχει εκεί τον απεσταλμένο, το οποίο θα μας δώσει και λίγο γεύση και άρωμα από Πάτρα, η οποία Πάτρα πρέπει να ζει το καρναβάλι της, έτσι. Ναι. Σωστά, Νίκο Μοσχοβίτη. Παιδιά, πολύ ξενέρωτη πόλη. Α, καλημέρα. Μόνο εδώ. Καρναβάλι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι εννοείς πολύ ξενέρωτη πόλη. Κόλαφος με το που βγαίνεις. Απασφάλισε ο Νίκος Μοσχοβίτης. Τι εννοείς, δεν έχει κόσμο, δηλαδή δεν έχει διασκέδαση, τι εννοείς? Χθες το βράδυ τώρα μια βόλτα έτσι στο χαλαρό. Πολύ λίγα πράγματα, ρε παιδί μου. Και ήταν και Σάββατο βράδυ. Ναι. Πολύ φιλικής και λίγα πράγματα. Μεγάλη απογοήτευση η ποιοτική μου, φίλε. Νίκο, δηλαδή αν το συγκρίνεις με Θεσσαλονίκη... Σάββατο βράδυ. Όχι, ρε, καμία σχέση. Λίγα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι έφυγε ότι έρευνε και όλο αυτό χθες. Ήταν λίγο και η μέρα περίεργη. Μήπως δεν πήγατε στα σωστά μέρη, είναι το κλασικό που σου λένε όλοι όταν έχει αντίθετη άποψη. Μήπως δεν πήγατε κάπου καλά. Σωστά μέρη, ρε, παιδιά. Δηλαδή, πόσα μέρη μπορεί να έχει η Πάτρα. Δεν ξέρω, ρε, Νίκο. Μπορεί να πήγατε. Είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Νίκο, πρώτη φορά πας. Okay. Ορίστε. Πρώτη φορά πας. Στην Πάτρα έτσι για να κάτσω, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ από το ξενοδοχείο και από τη θέα που έχετε στο ξενοδοχείο, δεν βλέπω ότι περνάτε και πολύ άσχημα. Λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μου το μυαλό, από αυτά που βλέπω και από αυτά που μοιράζεσαι με τον κόσμο. Δεν σκάβουμε κιόλας, εντάξει, μην φανταστείς. Ωραία. Απλά, τόσο εδώ πέρα έβρεχε όλη μέρα. Σήμερα, από ό,τι βλέπω τώρα, δεν βρέχει, αλλά έχει πάλι έτσι συννεφιά και έτσι και καιρό περίεργο. Νίκο, ένα καφέ που... Μάτι είναι. Νίκο μου, ματιασμένος είσαι, ρίξε κάθαρο. Ήταν δύσκολη η μέρα τώρα, εντάξει. Γιατί ήταν δύσκολη η μέρα, είχατε το ταξίδι το πρωί. Φύγαμε πολύ νωρίς το πρωί. Μετά, μέχρι να φτάσουμε εδώ να μαζέψουμε όλο τον κόσμο που ήταν να έρθει εδώ στην Πάτρα, είχε λίγο ταλαιπωρία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κουρασμένος είσαι, πουλάκι μου, σ' ακούμε. Και το απόγευμα ήσασταν και στο γήπεδο. Καλά, το δεν είναι δυσκάψαμε κιόλα. Ναι, θέλω να μου πεις εκεί. Σας αποζημίωσε όμως η πρώτη μέρα. Καλό χαβαλέ είχε, ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Λοιπόν, ωραία ήταν. Θέλω να μου πεις αυτά τα οποία δεν είδαμε εμείς από την τηλεόραση, αυτά τα οποία δεν διαβάσαμε και τα έπιασε στο δικό σου μάτι. Γιατί ξέρεις ότι για αυτά σε στέλνουμε. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει παρασκήνιο και άρωμα παρασκήνιο, είσαι εσύ. Νομίζω ότι ο Αντώνης ο Κόνιαρης δεν ήταν ενήμερος. Ότι αφού κέρδισε τα τρίποντα θα έμενε και σήμερα. Θα έπαιζε κιόλας. Νομίζω ότι, νομίζω ότι είχε προγραμματίσει αλλιώς την κατάσταση. Για να φύγει. Και όταν ενημερώθηκε, ξενέρωσε. Δεν πρέπει να του άρεσε και πάρα πολύ. Από άποψη ξεκούρασε ή απλά ότι είχε άλλο πρόγραμμα στο μυαλό του. Μάλλον κάτι θα είχε κανονίσει σήμερα ο άνθρωπος. Ωραία. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, οι μικροί πρέπει να φεύγανε χθες ή τέλος πάντων να φύγουν σήμερα το πρωί. Απλά ο νικητής των τρυπώντων και των καθωμάτων θα μείνει και σήμερα για να παίξει με τους μεγάλους στους διαγωνισμούς. Και λίγο στην αρχή, μέχρι να το συνειδητοποιήσει. Μάλλον δεν το ξέρανε από ό,τι κατάλαβε. Από ό,τι κατάλαβε δεν το ξέρανε. Και όταν ενημερώθηκαν, μάλλον τους ήρθε λίγο περίεργο, γιατί μάλλον κάτι άλλο θα εγκαρονίσει. Ωραία. Μάλιστα. Υπήρχε μεγάλη συνάντηση το βράδυ σε ένα μαγαζί στην Πάτρα, πολύ μεγάλο. Με έναν παίχτη που ξέρω τον έχω πολύ μεγάλη ευγνωμία. Μας βρίζει από τότε μέχρι το βράδυ εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά δεν έχει σημασία. Ποιος είναι αυτός, ο Λάζαρος? Παίζει στο Παναθηναϊκό. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Α, και εμένα δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δεν έχει καλή σχέση με τους δημοσιογράφους, παίζει στον Παναθηναϊκό. Δεν μου λες, είναι και χρήστης του Instagram. Ναι. Ορίστε. Είναι και χρήστης έτσι του Instagram. Αγαπάει το πολύ Instagram. Δυνατός, ναι. Πολύ δυνατός. Ποιος να είναι, ποιος να είναι. Για πες για αυτή τη συνάντηση χωρίς ομάδα. Υπήρχε μια πρώτη μίνι αποθέωση χθες. Σε μια συνάντηση που υπήρχε το βράδυ, σήμερα θα υπάρχει δεύτερη στο γήπεδο. Σε αυτό το πάρουμε για τη φανέλα, δεν ξέρω. Περίμενε λίγο. Τι εννοείς, ότι τον συναντήσατε έξω τυχαία? Έλα. Τον χάσαμε. Ένα μαγαζί έξω. Όχι, καλά, μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Για πες για αυτή τη συνάντηση. Τον πετύχαμε έξω με κάποιους συναδέλφους από την Αθήνα. Ναι. Πρέπει να κάνει μεγάλες χαρές που σας είδε. Όχι, μια χαρά ήταν άνθρωπος. Μια χαρά ήταν. Ήταν στο καλό του βράδυ. Τώρα δεν ξέρω σήμερα πώς ξύπνησε, γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος. Ο Νικόλας ο Παπάς. Νίκο, είναι παρεξηγημένο παιδί τελικά αυτός ο Νικόλας ο Παπάς. Καλά, δεν είναι και μόνο παρεξηγημένο παιδί, έτσι. Είναι ψυχοπαθής. Οκ. Είναι όπως θα ξυπνήσει,
Ναι, ναι, είναι ψυχοπαθής. Αλλά είναι μεγάλη μορφή. Μάλιστα. Είναι μεγάλη μορφή και για μένα είναι και μεγάλη παιχτάρα. Αποθεώνει Νίκο Παπά, τον βλέπεις, τον δεν βλέπω. Μπορεί. Χθες τον γνώρισες ή τον ήξερες? Υπήρχε μια παλιά γνωριμία από τότε που ήταν στον πάγκο που είχε περάσει για ένα μικρό διάστημα. Mm-hmm. Ωραία. Όχι ότι θυμόταν βέβαια. Αλλά έτσι που βρεθήκαμε το βράδυ έξω, να ξύπαμε κανένα δύο πράγματα. Είναι ωραίος τύπος, είναι πολύ ωραίος τύπος. Μάλιστα. Είναι μεγάλη μορφή. Άλλα έτσι παρασκήνια από Πάτρα, από το παιχνίδι. Παρασκήνια, παιδιά, από Πάτρα, εγώ όταν είδα τους βετεράνους ποιοι είναι και να κάνουν ζέσταμα, ήμουνα σίγουρος ότι το παιχνίδι θα φύγει πολύ για τους βετεράνους εφόσον παίξουν. Και από τη στιγμή που είχε ο Παλουκά μέσα, δηλαδή που θα είχε έναν τύπο ο οποίος και το πινελίκι του θα έριχνε άμα χάνανε και λίγο έτσι θα φώνε τους συμπαίκτες του, ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζαν και σε κάθε φάση είχαν φύγει και πάρα πολύ. Οι μικροί λέγανε μα χτυπούσαν, λέει. Σοκαρισμένοι οι μικροί, έτσι. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι, εγώ το λίγο που είδα παίζανε με μυαλό. Οι μεγάλοι παίζανε με μυαλό. Από όλους όσοι ήταν εχθές από τους μεγάλους, τώρα που μιλάμε, ωραία, αν εξαιρέσω κανένα δύο-τρεις που όντως βάλαν κάποια κιλά παραπάνω, όλοι οι άλλοι. Ποιος είχε βάλει κιλά? Παίζουν κανονικά οπουδήποτε, λέω. Οι περισσότεροι, κάποιοι έχουν βάλει κιλά. Να τους πεις ποιοι έχουν βάλει κιλά. Ο Παπα-Νικολάου, που έβαλε εκείνο το καλάθι τέλος καριέρας στο Τζαλμπούρι. Ωραία, ο Τσαλμπούρης πρέπει να ήταν σοκαρισμένος μετά από αυτό. Δηλαδή ήταν λίγο στα χαμένα. Πρέπει σήμερα να κατάλαβε τι έγινε. Βλέποντας όλα τα site να παίζουν την επίμαχη φάση. Ναι, θα είδε το βίντεο και μετά θα είπε, α, τελικά αυτό έγινε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Κρίμα το βέβαια. Τη φάση που γελούσε όλο το γήπεδο, λέτε. Ναι, ναι, που περνάει την μπάλα κάτω από το χέρι. Ναι, ναι. Ας πούμε, ο Παπαλουκάς, όπως ήταν, πιστεύω ότι πλην των δύο που παίζουν την Ευρωλίγκα, νομίζω ότι παίζει παντού. Ο Διαμαντίδης δεν έχει πάρει ούτε μισό κιλό, δεν έχει βάλει πάνω. Ο Τσαρίς είναι ίδιος. Ο Τσαρίς είναι ίδιος. Περίμενε λίγο. Το σκαρί του Διαμαντίδη είναι από αυτά που λες ότι δεν θα πάρουν κιλά. Για να τα λέμε κιόλα. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι τώρα έχει σταματήσει εδώ και. Τον χάσαμε. Πάνω στο καλύτερο. Νίκο. Έλα. Τώρα σε έχουμε. Έλεγες για Διαμαντίδη, ναι. Ναι, λέω ότι ο Διαμαντίδης θα μάθει εδώ και 2 χρόνια, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία, το να έχει βάλει 5-10 κιλά θα ήταν normal. Δεν έχει βάλει. Ναι. Κατάλαβα. Βλέπεις το Τσαρτσάρι και είναι ίδιος. Να σου πω κάτι, και ο Γιαννούλης δεν έχει βάλει, που έχει σταματήσει εδώ και καιρό. Παίζει ο Γιαννούλης, ρε. Παίζει. Μπορεί να μην παίζει σε Α1 και Α2, αλλά παίζει ακόμα. Ναι. Και ο Λάζαρος είναι σε καλή κατάσταση. Ο Λάζαρος πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή από τους φίλους που παίζουν Α1 τους έχει σχεδόν όλους για πρωινό. Πες ναι. Και για τη μεγάλη μας αδυναμία λίγο. Την ξέρεις ποια είναι. Τον Ευθυμή. Ναι. Νίκο, αν είσαι 30 ή 30 πλάς, δεν νοείται να μην έχεις αδυναμία τον Ευθυμή. Την βλέπεις πως με χτυπάει, Νίκο, έτσι. Αλλά, κυρία, δεν απαντώ. Εσύ, Νίκο, ξέρεις πολλές που είναι 30 ή 30 πλάς και δεν έχουν αδυναμία στον Ευθύμη τον Ρετζιά. Δεν ξέρω, παιδιά. Ο καρδιοκατακτητής των γηπέδων. Ξέρω κανένα δύο-τρεις που είναι φιλομπασχετικές και θυμούνται λίγο τα πιο παλιά που έχουν μια αδυναμία. Όταν σου πρωτοείπα προβδομάδας ότι εγώ είμαι φαν Ρετζιά, με κοίταξες λίγο με έκπληξη. Γιατί σε σου λέει άλλη μία. Ναι, σε κοίταξα με έκπληξη γιατί μου κάνει, παιδί μου, δεν είναι κάτι κάποιος που τον βλέπεις τώρα πολύ συχνά, σου κατάλαβες. Ναι. Έχει ψιλοξεχαστεί. Αυτό θέλω να σου πω. Ζει για πάντα στην καρδιά μου. Ναι, οκ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Διαβάζω. Μια χαρά περνάει στα τρίκαλα. Ναι. Έχει εκεί τη φαρμακευτική την εταιρεία, κάτι τέτοιο τώρα. Δεν θυμάμαι. Και χωράνε τα τρίκαλα τον Ευθύμη τον Ρετζιάρη, Νίκο. Εσύ τα τρίκαλα κάνεις ποιοτική ζωή. Πόσο ποιοτική. Πρώτη πόλη είναι σε ποιότητα ζωή. Πόσο ποιοτική ζωή να κάνεις τα τρίκαλα. Με τα ποδήλατα, με το ποτάμι, τους πρώτες το WiFi, μέσο όρο ζωής μεγάλο. Η καλύτερη πόλη για να ζεις στην Ελλάδα είναι. Είναι πετρίκαλα, είναι. Δεν βοηθάτε, παιδιά, στο να έρθει ο Ρετζιά στη Θεσσαλονίκη με αυτά που λέτε, να ξέρετε. Δεν νομίζω το φέρνει κιόλας, ότι το ψάχνει ο άνθρωπος, ναι. Μάλιστα. Σήμερα τι θα δούμε. Διαβάζω εδώ μια δήλωση του Γαλατσόπουλου, βεβαίως του Προέδρου, ότι σήμερα θα είναι η μέρα εκπλήξεων. Έχετε ενημερωθεί ή θα βρεθείτε κι εσείς προεκπλήξεων? Μέρα εκπλήξεων. Εντάξει, σήμερα έχει πάλι τους διαγωνισμούς των τριπώντων και των καρφωμάτων των μεγάλων. Κάποιους τύπους από τη Σλοβενία που έχουν έρθει που κάνουν αυτά τα ακροβατικά με τα καρφώματα, αυτές είδαμε πολύ λίγο σήμερα, έχουν έτσι πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα έχει περισσότερο κόσμο σήμερα. Χθες είχε κόσμο. Χθες είχε αρκετό κόσμο, δεδομένου ότι
Ξαναλέω ότι και η μέρα ήταν περίεργη χθες, γιατί εδώ χθες φυσούσε, έβρεχε, ήταν όλη μέρα λίγο έτσι μουντή η κατάσταση. Εντάξει, όπως και εδώ. Νομίζω ότι είχε αρκετές ατραξιών, δηλαδή να δεις το Διαμαντίδη, τον Παπαλουδά. Τώρα σήμερα δεν ξέρω αν θα έχει παραπάνω κόσμο και περισσότερο για να δουν έτσι τους στάρ του σήμερα στο ελληνικό μπάσκετ. Αλλά εντάξει, okay. Νομίζω ότι γενικά και χθες και σήμερα πιθανολογώ ότι η προσέλευση θα είναι αρκετά ικανοποιητική. Μέσα στην πόλη χθες το βράδυ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν... γιατί εγώ το βράδυ την κυκλοφόρησα την πόλη όταν είχαμε αργά εδώ. Δεν ξέρω αν έχει κάποια happening την ώρα έτσι ή πριν σήμερα το πρωί. Αλλά γενικά το όλο έτσι παιχνίδι, διήμερο έχει διαφημιστεί όσο μπορεί αρκετά. Η Πάτρα έτσι κι αλλιώς είναι μια πόλη που έχει πολύ, πολύ μπάσκετ μέσα της. Και νομίζω ότι και σήμερα θα το στηρίξουν. Το All-Star επέστρεψε μετά από 4 χρόνια. 4 χρόνια, ναι. Είχαμε αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που στην Ελλάδα δεν το κάναμε, παρότι γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα, για λόγους οικονομικούς κυρίως. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Καταρχάς νομίζω ότι είναι ωραίο και για τους παίχτες. Ναι, ένα διαφορετικό δηλαδή, Σαββατοκύριακο, πιο χαλαρό. Εντάξει, και ο παίχτης που είναι διαρκώς στο προπόνηση γήπεδο, αεροπλάνο, προπόνηση γήπεδο, παίζουμε σήμερα, νομίζω ότι οι παίχτες από ένα σημείο και μετά, την προηγούμενη μέρα του αγώνα καταλαβαίνουν ποιον παίζουν, ειδικά αυτοί παίζουν Ευρώπη και μπορεί να είναι στο Πανέλα διαρκώς. Αν παίζουν, ξέρω εγώ, το Σάββατο με την, παράδειγμα, ξέρω εγώ, με τον Πανιόνιο, μπορεί την Παρασκευή το πρωί να το παθαίνουν, να τους έρχεται στον εγκέφαλο, δηλαδή ότι τώρα παίζουν με τον Πανιόνιο. Οπότε έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πιο χαβαλέ. Νομίζω ότι οι παίχτες έτσι βρίσκονται μεταξύ τους. Χθες, επειδή έτσι ήμασταν και με τους μικρούς για αρκετή ώρα, έτσι τα παιδιά που παίζανε χθες με την ομάδα των Rising Stars, είναι παιδιά που έχουν και καλές σχέσεις μεταξύ τους, ξέρεις που βρίσκονται εθνικές στη διάρκεια της σεζόν είναι στις ομάδες τους. Και χάνονται και έτσι βρίσκουν την ευκαιρία για αυτοί να τα πούνε, να περάσουν καλά, να παίξουν μπάσκετ. Κάτι σαν καλοκαιρινή κατασκήνωση μου κάνει. Ένα διήμερο. Ναι, κάτι τέτοιο είναι. Κάτι τέτοιο είναι περίπου. Κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί δηλαδή. Ναι, είναι ένα σκηνικό που αφήνει τους πάντες ευχαριστημένους. Δηλαδή, εντάξει, το μόνο που έχει είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι, το οποίο νομίζω ότι φέτος καλύφθηκε από την ΕΚΟ. Έτσι και αλλιώς γι' αυτό έχει ονομαστεί και All Star. Οπότε νομίζω ότι αν κάθε χρόνο έτσι υπάρχει ένας μεγάλος χορηγός, ένας καλός χορηγός, καλή ώρα όπως φέτος, θα συνεχιστεί και είναι καλό να γίνεται έτσι και σε τέτοιες πόλεις. Μάλιστα. Δηλαδή έτσι έξω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα σου διαβάσω μία δήλωση Διαμαντίδη, γιατί σε διαψεύδει στα όσα μας είπε στον αέρα, ότι οι μεγάλοι αυτοί έχουν να θέση. Συνεχίσουν και έχουν θέση στην Α1. Σε διάφορες ομάδες, ούτε για τοπικό είμαστε. Όχι, μάλλον για τοπικό είμαστε, λέει ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Καλά. Καλά. Ο Διαμαντίδης ακόμα και τώρα έπαιζε παντού στην Α1. Παντού. Μια χαρά έπαιζε. Με κανονική προπόνηση ήταν έτοιμος να παίξει παντού. Δεν είναι σίγουρα για τοπικό δηλαδή ο Δημήτρης. Αντέχει ακόμα. Μάλιστα. Άρα σήμερα θα έχουμε πάλι κόνιαρη. Έτσι. Θα έχουμε πάλι κόνιαρη. Θα είναι εκεί η δεύτερη μέρα. Και Μαργαρίτη. Θα έχει Παπαθεοδόρου, θα έχει Παναγιώτη Γιαννάκη. Παπαθεοδόρου τι θα έχει. Είναι ο coach. Ο Παπαθεοδόρου είναι μαζί με τον Πασκουάλ στην ομάδα των Ελλήνων, να θυμάμαι καλά προπονητές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και ο Γιαννάκης είναι μαζί με τον Σφαιρόπουλο στην ομάδα των ξένων. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν θα έχουμε Θανάση Αγιωτοκούμπο στο διαγωνισμό των καρχωμάτων. Γιατί δυστυχώς. Έτσι. Για κάποιον μικροδραματισμό δεν θα συμμετέχει. Μάλιστα. Είναι κρίμα αυτό. Είναι μάλιστα. Κρίμα. Μάλιστα. Ναι, γιατί των πιτσιρικάδων χθες τα καρφώματα δεν τα λες και πολύ εντυπωσιακά. Ναι, δεν τα λες όντως. Και η Καημένη Επιτροπή ήταν πολύ γλυκιά και καλοπροαίρετη. Δεκάρια, ένα εννιάρι. Ο Μπάνε μόνο 10. Ο Μπάνε μόνο δεκάρια, καλός άνθρωπος. Ο Μπάνε μόνο 10, δεν έβλεπα να δείχνει. Ο Μπάνε τι θα έβαλε. Γιατί το κοτσάρισμα του Μπάνε... Ο Μπάνε αν έδινε 9... Θα ζητούσε μετά συγγνώμη. Ναι. Θα πήγαινε στον παίκτη και θα πει κατά λάθος σήκωσε το 9 αντί το 10. Κάποια στιγμή ο ρεπόρτερ που έκανε το ρεπορτάζ των Πάγκων του λέει: Μπάνε, τι γίνεται, πώς κοουτσάρεις, πώς παίρνεις τις αποφάσεις. Δημοκρατία έχουμε. Τα παιδιά μόνα τους λέει: διαλέγουν ποιος θέλει να μπει, ποιος θέλει να βγει. Όποιος αντέχει, μπαίνει. Νίκο, σου κάνει κάποια εντύπωση, συγκεκριμένη δήλωση. Πήρε και time out σε μια φάση και λέει: δεν το πήρε αυτός.
Τον αγαπάμε. Δεν το πήρα λέει εγώ, άλλοι το ζήτησαν. Μάλιστα. Τον αγαπάμε τον Μπάνε με τα δεκάρια του, με τις δηλώσεις του. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή η μέρα σας. Με την έννοια ότι είναι παίκτες που έχουν παιχνίδια συνέχεια και από τις δυο ομάδες. Νίκο, εμείς που δεν είμαστε μπασκετικοί, αυτά λέγαμε. Σας ζηλεύουμε. Εμείς που δεν είμαστε. Καλό είναι, καλό μπορεί είναι. Να γίνει και για το ποδόσφαιρο, παιδιά, ένα τέτοιο. Έτσι λέω εγώ τώρα. Νομίζω ότι μια φορά πριν καμιά 5, 6, 7 χρόνια είχε κάνει ένα All-Star στο ποδόσφαιρο, θυμάσαι, στο Βόα έχει γίνει. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ούτε εγώ. Αντίστοιχο. Κούκλαρε δηλαδή, το λίγο. All-Star στο ναι. All-Star ποδοσφαίρου, κάτσε να κούκλαρε. Στο Βόλο, στη Λάρισα, κάπου είχε γίνει. Κάτσε με τη συμμετοχή. Κάπου είχε γίνει. All-Star Game ποδοσφαίρου, κάτι μου βγάζει. Ελληνικό το All-Star Game. Το 2003. Το 2003, οι καλύτεροι Έλληνες και οι ξένοι παίκτες των ομάδων της χώρας. Ναι. Ξεκίνησε το 3 και γινόταν μέχρι το 10. Ο πρώτος αγώνας πραγματοποιήθηκε. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη επιτυχία γιατί δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι. Πραγματοποιήθηκε το 3 και ο τελευταίος το 10. Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο το 2006. Θεσσαλονίκη στο Καφτατζόγλιο το 2007. Λάρισα και Αθήνα. Και μετά τέλος. Δεν διεξήχθη. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, θα σε ακούσουμε και το απόγευμα. Γεια, αν ακούς λίγο, ξεμάτιαξε τον Νικολάκη. Ναι, ναι. Όχι ότι θέλει. Για να κάνουμε να φύγουμε και λίγο καφέ τώρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Πρωινό στο ξενοδοχείο δεν πρόλαβες όπως όλα δείχνουν. 11.30 ώρα, σίγουρα όχι. Σ' αφήνουμε, Νίκο, σ' αφήνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Τον Νίκο θα τον ακούσετε και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέσα από τον Λίμπερο. Ό,τι έχει, ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται στην Πάτρα. Βλέπω εδώ ανακοίνωση. Το μεταφέρει με περισσότερη διάθεση και ζωντάνια. Σίγουρα. Γιατί τώρα το ξυπνήσαμε. Το ξυπνήσαμε άρον-άρον και το είπαμε βγαίνει. Και αυτός, εντάξει, ένα Κύριος. Βράδυ στην Πάτρα να μην βγει. Και να που βγήκε, τι κατάλαβε, άκουσες τι είπε. Πολύ ξενερωμένο. Πολύ ξενερωμένο. Πολύ. Στα κάτερχα να στέλνει. Περισσότερη όρεξη θα είχε. Βλέπω ανακοίνωση τη διοργανώτρια του ΕΣΑΚΕ ότι είναι σχεδόν sold out το σημερινό. Μπράβο. Είναι ωραία. Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραία να αγκαλιάζουν τέτοιες διοργανώσεις. Καλά να περάσουν όσοι θα βρεθούν σήμερα εκεί. Ζηλεύω. Ζηλεύεις. Ναι, ήθελα πολύ. Κι εγώ ένα αντίστοιχο ποδοσφαίρου. Μωρέ και μπάσκετ, ωραίο ήταν. Εντάξει, μπάσκετ. Καλά, τώρα, ποδοσφαίρου. Ο πρώτος λόγος ανήκει στους μπασκετικούς τώρα. Στην Πάτρα θα πάνε οι μπασκετικοί. Εμείς θα το δούμε από τηλεόραση. Αλλά ένα αντίστοιχο ποδοσφαίρου. Γιατί όχι. Ναι. Σε καμιά ωραία πόλη επίσης, για να μπορούσαμε να το συνδυάσουμε. Πού θες, κορίτσι μου? Που θέλω. Α, μην μου βάζεις τέτοια. Θες μια Πρέβεζα? Όχι, δεν θέλω μια Πρέβεζα. Τι να κάνουμε στην Πρέβεζα? Είναι δυνατόν. Χειμώνα. Λοιπόν, 11.30 ώρα φτάσαμε. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με κυρίως πια το 21ης αγωνιστικής πρωτοσέλιδο. Το οποίο θέλω να σταθώ σε ένα πρωτοσέλιδο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και λίγο ΠΑΟΚ να πούμε ενδεκάδα για αύριο για το ματς με την Λάρισα. Μια Λάρισα που νομίζω ότι έρχεται για να κλέψει έτσι τις εντυπώσεις στην Τούμπα. Τις εντυπώσεις. Τελεία. Με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος όπου βρει μικρόφωνο κάνει δηλώσεις, όπου βρει ραδιόφωνο τηλεφωνεί, όπου βρει κάμερα στέκεται. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Δεν έχετε παράπονα, έτσι τώρα που ξυπνάτε σιγά σιγά, σηκώνεστε από τα κρεβάτια, πίνετε τον καφέ σας, ανεβαίνουμε κι εμείς λίγο περισσότερο, ξεκινάμε σιγά σιγά σιγά. Εμείς για να σας χορέψαμε λίγο. Για να σας ξυπνήσουμε ομαλά. Δεν γίνεται να μην δεν κουνηθείς και με αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο μήνυμα περνάει όμως. Είναι αυτά τα στάνταρ, τα τραγούδια ρε παιδί μου, που σου τα βάζεις και λίγο ξυπνάς, κουνιέσαι. Είναι πολύ ωραίο. Λέει κιόλας ότι δεν χρειάζεται λεφτά για να περάσουμε καλά. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αυτό το μήνυμα στέλνει και εκπομπή σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, τα τζουρίς όμως είναι μαζί μας και εκεί δεν χρειάζεται πολλά λεφτά έτσι. Για να περάσεις καλά. Και γιατί σίγουρα στα δύο παιχνίδια έχει το άλλο ένα δώρο για στο bowling. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ, με 1,5 τα παιδιά. Μπορείτε να δείτε και αγώνες. Θα πούμε μετά και το πρόγραμμα της Super League σήμερα, βεβαίως. Γιατί θα είμαστε στημένοι στην τηλεόραση όλο το απόγευμα. Βεβαίως. Και επιτραπέζια παιχνίδια. Παπαναστασίου 58, περιοχή Ιπποκρατίου. Λοιπόν, να δώσουμε μερικές καλημέρες που χρωστάμε βεβαίως στο Θωμά, γιατί αν ο Θωμάς δεν είναι στην παρέα μας, είναι. Δεν υφίσταται εκπομπή. Σημαίνει απουσία. Αγαπάμε Ζωσέ Μουρίνιο πάνω σε αυτό το οποίο σχολίαζες για τον Ζωσέ. Καλημέρα στα κορίτσια, καλημέρα και σε σένα Θωμά. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα και στον άλλο Γιάννη. Λοιπόν, εδώ για την μπάλα. Okay. Εντάξει, βλέπεις μπάλα, ότι. Ποιος μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης του Κόντε? Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελες? Δεν θα ήθελα. Θέλω να το προσπεράσεις αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα. Ελπίζω να είναι κάποιος από Ιταλία μεριά. Ναι. Αν και εφόσον. Έχει διάφορα ονόματα. Και ο Τούχελ λέει,
Μάρκο ούτε, ούτε Τούχελ, ούτε Σίλβα. Καταρχάς... Καλά, είναι έναν αντικατάστατο ο Κόντε. Σαν προσωπικότητα. Σαν προσωπικότητα, αλλά. Τουλάχιστον εμείς οι δυο το λατρεύουμε. Εμείς αγαπάμε. Αγαπάμε οτιδήποτε ιταλικό ούτως ή άλλως υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής. Έτσι. Στις 3. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το κυρίως πιάτο, έτσι. Ναι, ναι. Ενδιαφέρον σε ΟΑΚΑ, ενδιαφέρον σε Περιστέρι και φυσικά αύριο στο γήπεδο της Τούμπας. Αλλά ξεκινάμε στις 3 η ώρα με... Απόλλων Λεβαδιακός. Απόλλων Λεβαδιακός. Απόλλων Λεβαδιακός. Με διπλό θα πάω. Δίνω το χέρι. Με διπλό θα ναι, πας. Ναι, διπλό μου ήρθε και εμένα. Διπλό θα πας. Απόλλων, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στα πολύ χαμηλά έτσι, πατώματα της βαθμολογίας. Ο Λεβαδιακός ένατος με 24 βαθμούς μαζί με τον Παναθηναϊκό. Και 13η... Όχι. 14ος ο Απόλλων. Με 15. Έτσι. Με Κέρκυρα και Πλατανιά να βρίσκονται πολύ πολύ χαμηλότερα. Με διπλό θα πάω όμως εκεί, σίγουρα. Και πάμε στο πολύ ωραίο αυτό παιχνίδι, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. 5 και 4. Δυσκολεύει παραδοσιακά ο Αστέρας στην ΑΕΚ. Και τον έχουμε αδικήσει λίγο τον Αστέρα φέτος. Ναι. Έτσι. Έκανε κακό ξεκίνημα. Έκανε κακό ξεκίνημα και εκεί λίγο ψαχτήκαμε ότι φέτος ο Αστέρας δεν είναι καλά, προβληματίζει. Τσούκου και με ένα τρελό σερί νομίζω στην έδρα του ανέβηκε, πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Ο Αστέρας ο οποίος είναι 7ος με 28 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι στο μείον 2 από τον πρώτο πόρο ΠΑΟΚ. Τώρα τι θέλουμε. Θα θέλαμε διπλό. Αλλά εγώ έχω ένα μεγάλο feeling για Χ. 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 Νομίζω ότι είναι η δύναμη της θέλησης που μου οδηγεί στο να πω Χ ξεκάθαρα. Χ. Χ. Σε περίπτωση που είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι για την ωραία εικόνα του βαθμολογικού πίνακα. Δεν θα είναι ένα καλό. Ναι. Ναι. Όχι ότι δεν γίνεται γι' αυτό. Αν σκεφτείς και το πώς έπαιξε και με τον Ολυμπιακό στην έδρα του. Και ότι η ΑΕΚ είχε και παιχνίδι υψηλής έντασης πνευματικής, όχι μόνο σωματικής, με το κύπελο. Κοίταξε, ούτως ή άλλως ο Αστέρας προέρχεται από 2 ισοπαλίες. Ισοπαλία με Ολυμπιακό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 1-1, και είναι το παιχνίδι το οποίο δεν περιμέναμε με τίποτα, με τίποτα το χ. Είχε μετά άλλη μία ισοπαλία με Ξάνθη, πάλι εντός έδρας. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να τριτώσει, ρε παιδί μου, ναι, η ισοπαλία. Ναι. Έτσι πρέπει. Πέντε και τέταρτο έχει και άλλο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Πανετολικός Πλατανιάς. Πανετολικός Πλατανιάς. Άσος από χιλιόμετρα. Ναι. Και εγώ με άσο πάω. Πλατανιάς Τραϊανό, Βέλα και Ζιβάγκο. Ναι. Στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Ποιος το φόρεσε καλύτερα. Ο Λουτσέσκου ή ο Δέλλας. Νομίζω ο Δέλλας, γιατί ο Δέλλας το κρατάει, ρε παιδί μου, δείχνει ότι το βασίζεται πάνω, ναι, στο Ζιβάγκο. Ενώ ο Ράσβαν έχει πολλά. Ναι, είναι Ζιβάγκο, όχι, το σκουφί. Ο Ράσβαν ρίσκαρε στο Αγρίνιο φορώντας Ζιβάγκο. Είναι το κλασικό, το μπουφάν με το γουνικό και την πασμίνα την μπλε. Στο chat του ΠΑΟΚ 24 που κάνετε στα live, ναι, έχεις προσέξει τα ψευδόνυμα ποτέ? Ναι, το φουλάρι του Ράσβαν. Το σκουφί του Ράσβαν. Το σκουφί του Ράσβαν. Και η πασμίνα του Ράσβαν. Και η πασμίνα του Ράσβαν. Γιατί στην αρχή ήταν τα δύο παιδιά που είχαν το σκουφί και το Ζιβάγκο και μετά προσθέθηκε κι άλλος λογαριασμός για να είναι όλο το σετάκι μέσα. Να σου πω κάτι, αυτό το σετάκι όμως είναι γούρι. Είναι γούρι αυτό το σετάκι. Να δω τι θα γίνει Απρίλη-Μάιο που θα έχει και λίγη ζεστούλα. Δεν το έχει πει ανοιχτά, αλλά σε όλες τις ομάδες που ήταν ο Λουτσέσκου πάντα είχε κάτι για γούρι. Ήταν τα γάντια του, ήταν ένα φουλάρι, ήταν κάτι το οποίο είχε. Αν πήγαινε καλά το παιχνίδι, το κρατούσε και στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι στη Ραπίντ ήταν που άφησε τα γάντια ως ενθύμιο στην ομάδα. Άρα Ζιβάγκο Πλατανιά, άσος. Με Ζιβάγκο πάμε. Ζιβάγκο. Βεβαίως. Στις 7.30 κλείνει η αυλαία για σήμερα. Ατρόμητος, λοιπόν, Ολυμπιακός. Πριν χρόνια θα λέγαμε άλλα. Επίσης, για να τα λέμε και όλα έτσι, είδαμε στο Περιστέρι έναν τύπο, στο μάτς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με μια τεράστια σημαία offside. Πάρα πολύ ωραίο. Εφάνταστο. Πολύ έξυπνο. Μας αρέσει να βλέπουμε τέτοιες εικόνες στα γήπεδα, θέλοντας βεβαίως να πικάρουν τον ΠΑΟΚ, τον Μπέλκα για τον goal offside. Άρχισαν λίγο να εμφανιστούν βέβαια αυτά τα τρολ. Αυτό ακριβώς. Ότι το είδαμε, το γουστάραμε, το καταγράψαμε.
Αλλά σήμερα θα υπάρχει ένας τύπος ο οποίος θα φοράει μαγιό και θα βουτάει. Στην εξέδρα, λέω εγώ τώρα. Σ' αγαπώ. Λέω εγώ τώρα. Γιατί, οκ, εμείς τη δεχτήκαμε την καζούρα με τον τύπο, την τεράστια. Και γελάσαμε και από μόνοι μας. Πάρα πολύ ωραία. Μα και θέματα έγινε και σε ασπρόμαυρα sites. Και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ το σχολίασε και είπε ότι μας αρέσουν αυτά τα έξυπνα τρολαρίσματα. Αν μη τι άλλο, ο τύπος κάθισε και σκέφτηκε. Αλλά σήμερα, όπως λες, δεν πρέπει να φοράει μαγιό, ένα βατραχοπέδιλο, ένα αναπνευστήρα. Σήμερα κάποιος δεν πρέπει να είναι εκεί και να βουτάει, ειδικά αν βρέχει κιόλας. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει στην Αθήνα. Εσείς Αθηναίοι, ενημερώστε μας. Στο Περιστέρι, τι καιρό έχει. Θα ταιριάζει απόλυτα. Λοιπόν, και τώρα που λέω Περιστέρι. Ναι. Λοιπόν. Με πότισεις. Η Ελένη Μπούντου αφιερώνει κάπου. Τι όχι, είναι αυτό? Όχι, δεν κατάλαβες από φωνή. Ο Άμρι, ναι. Άλλη μία προσπάθεια. Αποθέωση. Άμρου Άρντα. Άμρου Άρντα, βεβαίως, γιατί τα κάνει όλο αυτό το παιδί και συμφέρει. Αυτό είναι και αιγυπτιακό, αραβικό, είναι το τυμπιντιμπιντιμπιντάι. Κοίταξε, δεν υπήρχε περίπτωση και να μην ήταν ρε παιδί μου σε εκτέλεση. Θα το ήξερε, τα ξέρει όλα. Όλα. Και μιλάει και πάρα πολύ. Καταρχάς καταλαβαίνει ελληνικά τα πάντα. Πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Τα πάντα καταλαβαίνει και απλά νομίζω ότι είναι πιο βολικό για τον ίδιο να μιλάει στα αγγλικά. Ναι, γιατί μια μέρα θέλει να παίξει και στη Τζέλση. Κάνει πρόγραμμα από τώρα, πρόβα από τώρα τα αγγλικά. Φανατικός οπαδός της Τζέλση, ναι. Ο Ουάρτα. Ο οποίος τραγουδάει το Μελαχρινάκι. Νομίζω ότι κάτι γίνεται με τον Πάμε Στοίχημα. Έρχονται διάφορα έτσι τραγουδάκια από ποδοσφαιριστές των ομάδων της Super League. Αλλά το συγκεκριμένο νομίζω ότι έχει ξεχωρίσει. Κατσίβελης, Γκος, Λάκι Τζόουνς και Λίνος. Ναι, ναι, ναι. Μπήκαν και αυτοί στούντιο όμως να τραγουδήσουν. Για χορηγό της ομάδας, περιμένω να το δω πώς και πώς, γιατί το μόνο που είδαμε είναι μια φωτογραφία στη social media της ΚΑΕ. Πώς και πώς Phil Goss. Πώς και πώς Phil Goss. Αποθέωση και στη συνέντευξη που ακούσαμε μέσα στη εβδομάδα εδώ πέρα. Δεν έχεις δει πιο χαλαρό τύπο και πιο δηλαδή με το που βγαίνει, καλά my man, you, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αμερικάνοι φίλε, άλλη κουλτούρα. Αυτούς τους τύπους τους αγαπάμε πάρα πολύ και ο Goss είναι ένας από αυτούς, τον οποίο βεβαίως περιμένουμε να ακούσουμε στο τραγούδι, όπως ακούσαμε και τον Ουάρντα. 7.30 ώρα λοιπόν σήμερα Ατρόμητος Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος ο οποίος και αυτός έχασε από τον ΠΑΟΚ, αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, προέρχεται από ισοπαλία με την Λαμία την προηγούμενη αγωνιστική. Έχει μια διαφορά ασφαλείας από τον Πέμπτο Πανιόνιο, αλλά νομίζω ότι επειδή τελευταία λίγο δεν τα πάει καλά, έκανε μια μικρή κυλίτσα, ήρθε η ώρα να επανακάμψει. Σωστά. Περιστεριώτες και περιστεριώτησες. Λοιπόν. Άνω περιστεριώτες, κάτω περιστεριώτες. Είναι κρίμα που δεν έχουν κόσμο. Είναι κρίμα που δεν έχουν κόσμο. Όπως μας έλεγε βεβαίως και ο Παύλος ο Κουστέρης, τον οποίο φιλοξενήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, είναι μια ομάδα που θέλει χρόνο. Έτσι, για να δέσει, για να κερδίσει τον κόσμο, να διατηρηθεί, να κάνει μια σταθερή πορεία στη Super League για να κερδίσει τον κόσμο. Για να φτιάξει μια βάση οπαδών. Αυτό, γιατί είναι δύσκολο στην Αθήνα να μην είσαι οπαδός των τριών μεγάλων ομάδων ή του ΠΑΟΚ, που επίσης έχει αρκετό κόσμο κάτω. Αλλά είναι κρίμα για αυτή την ομάδα, έτσι, μια μεγάλη περιοχή εκεί στην Αθήνα το Περιστέρι. Και ο κόσμος το πάρεται από τέτοια μεγάλα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Ακόμη και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο. Δεν ενώ είχε, περίμεναν δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο. Και βεβαίως η αγωνιστική, η 21η αγωνιστική κλείνει με το μάτς της Τούμπας, με Αλέξη Κούγια. Να σου πω κάτι, είσαι πάει ΠΑΟΚ, έτσι, είσαι ασπρόμαυρη ή πάει, δεν βάζεις μια κάμερα, τίποτα. Πάνω του. Πάνω στον Αλέξη Κούγια. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει. Θα είναι στον πάγκο να πούμε, το είπε και ο ίδιος ότι πάντα είναι στον πάγκο. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει σκηνικό οτιδήποτε με τον Αλέξη Κούγια. Δεν υπάρχει περίπτωση να κυλήσουν όλα ομαλά με τον Αλέξη Κούγια στην Τούμπα και στον πάγκο κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Μα η είδηση θα είναι να πάνε όλα φυσιολογικά. Οπότε, αν ήμουν ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα έβαζα μια κάμερα αποκλειστικά πάνω στον Αλέξη Κούγια, να καταγράφει τις κινήσεις του Αλέξη Κούγια για πάνε ενδεχόμενο. Ναι, και όπως ανεβάζει κάθε φορά η ΠΑΕ βιντεάκια, θα ανεβάσει τα στιγμιότυπα. Θα ανέβει μετά η παρακάμερα του ΠΑΟΚ Λάρισα και η παρακάμερα του πάγκου της Λάρισας, ξεχωριστά. Αλέξης Ένα Κούγιας. Αφιέρωμα. Ναι.
Έτσι, ιδέες δίνουμε για το μάτς της Δευτέρας. Εκεί παιδιά στην ΠΑΕ στα social, είστε ούτως ή άλλως πολύ μπροστά. Δεν είναι άλλη μια πρωτοποριακή κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Να πάμε όμως λίγο στα αγωνιστικά του Δικεφάλου. Πολύ ωραία η συνέντευξη, πολύ ωραίες μάλλον οι δηλώσεις του Ράσβαν Λουτσέσκου χθες στην κάμερα της Νόβα, καθιερωμένες δηλώσεις. Κρατάω βεβαίως το κομμάτι αυτό που είπε ότι όλη η πόλη στέλνει μήνυμα για double. Έχει αντιληφθεί το σφιγμό βεβαίως της Θεσσαλονίκης, των οπαδών του ΠΑΟΚ και μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι για τον Αζεβέδο. Τα έχουμε πει πολλές φορές για τον Λουτσέσκου ότι η ισορροπία είναι το α και το ω στη δική του φιλοσοφία. Η ισορροπία βεβαίως ακόμη και στην ένταξη των νέων παικτών μέσα στην ομάδα. Ο Αζεβέδο έκανε περίπου 3-4 εβδομάδες προπονήσεις, άρχισε να μπαίνει σταδιακά στην αποστολή, να παίρνει γεύση από αγώνες, από προετοιμασία και κατόπιν πήρε λίγο χρόνο συμμετοχή στα Γιάννενα. Στο παιχνίδι Κυπέλλου με το μαξιλαράκι του 2-0 του έδωσε φανέλα βασικού. Αλλά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει ένα σερί νικών πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο προσέγγισης του παιχνιδιού, πάνω σε μια συγκεκριμένη ενδεκάδα που παρουσιάζει ελαφρώς αλλαγές σε μερικά παιχνίδια, δεν μπορεί να τον ενσωματώσει άμεσα τον Αζεβέδο. Δεν θέλει να ταράξει την ομοιογένεια. Την ομοιογένεια, τη χημεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή ως ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια του δίνει πολλά περισσότερα από αυτά που θα περίμενε ενδεχομένως ο Λουτσέσκου όταν τον τοποθέτησε εκεί ως λύση ανάγκης, γιατί δεν είχε άλλον αριστερό μπακ. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Λουτσέσκου ότι ναι, είναι ο Αζεβέδο πήρε το πρώτο του 90 λεπτό, είναι υπολογίσιμο μέλος, αλλά δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να τον βάλουμε μέσα στην ομάδα και να κάνω μια αλλαγή. Ενδεχομένως να απελευθερώσω μπροστά τον Βιερίνια, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε βρει ισορροπία. Ναι. Έχουμε βρει ισορροπία, έχουμε βρει χημεία. Ο Βιερίνια έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια πίσω και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που στηρίζει πολλά και βασίζει πολλά στο παιχνίδι που κάνουν από πίσω τα μπακ του. Όταν και ο Μάτος δεξιά τόσο ποιοτικά και ο Βιερίνια. Και έχουν τα ανεβάσματα και η επίθεση χτίζεται από πίσω και νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία ο Λουτσέσκου δεν θέλει να τα χάσει βάζοντας τον Αζεβέδο στα αριστερά, απελευθερώνοντας τον Βιερίνια ως εξτρέμ. Το σκέφτεται, γι' αυτό και εκτιμώ ότι στο παιχνίδι της Δευτέρας δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την τετράδα της άμυνας, δηλαδή με Μάτος δεξιά, Βιερίνια αριστερά, Βαρέλα και Κρέσπο στα στόπερ. Νομίζω ότι σταδιακά και ειδικά τώρα αυτή η πεντάδα των παιχνιδιών που λέγαμε και προηγουμένως ότι έρχεται είναι πολύ κρίσιμη για το πρωτάθλημα, είναι πολύ κρίσιμη για τη μάχη που δίνει ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάποια ισορροπία ή θα διαταράξει κάπως τις ισορροπίες εντός γηπέδου. Σαφώς και το Βιερίνια όλοι θέλουμε να τον δούμε μπροστά, σαφώς και ο Βιερίνια γουστάρει εντός εισαγωγικών να αγωνίζεται μπροστά. Αλλά δυστυχώς στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα αυτό, με το σχεδιασμό, έδεσε τώρα εκεί. Αυτή τη στιγμή τους βγαίνει. Έτσι, με τον Βιερίνη αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα, Μαουρίσιο θεωρώ ότι θα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένας εκ των Κάνια Σάχοφ θα είναι ο παρτενέρ του Βραζιλιάνου. Ο Πέλκας μπροστά τους, Μακ Κάμπος στις άκρες και βεβαίως ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος επανέρχεται στην κορυφή της επίθεσης. Ήταν εκτός στο μάτς Κυπέλλου λόγω ενός προβλήματος μιας φαρμακευτικής αγωγής την οποία πήρε. Βεβαίως η πρωινή προπόνηση, σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Δικεφάλου, θα ξεκαθαρίσει πολλά περισσότερα αναφορικά με το πλάνο που έχει ο Λουτσέσκου και βεβαίως ποιοι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι, γιατί πάντα υπάρχει και ο παράγοντας του απρόπτου. Της τελευταίας στιγμής. Έτσι ακριβώς. Και μη τι άλλο στον ΠΑΟΚ, έχουμε πολλά τέτοια. Από απρόπτα, όσα θες. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 12. Τα τζουρίς ήταν μαζί μας και σήμερα. Billiard and Bowling Center τζουρίς. Απολαύστε παιχνίδι στα τζουρίς. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονγκ. Παίξτε bowling στα τζουρίς και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 τα παιδιά. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες. Παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν παιδικά πάρτι Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Ιπποκρατίου. Ήρθε ο κύριος Γιώργος, Ήρθε ο κύριος Γιώργος, αλλά πριν δώσουμε σκητάλη στον κύριο Γιώργο βεβαίως, θα διαβάσω το πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή, γιατί τα υπόλοιπα δεν προλάβαμε φυσικά να τα διαβάσουμε. Αλλά αυτό δεν χάνεται. Ιδού τι θα αποκαλύψει ο Κούγιας στις 27 Δευτέρου, μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, έτσι, μετά τον ντέρμπι της Τούμπας. Τεινάζεται στον αέρα το πρωτάθλημα της εξυγίανσης. Συγκλονιστικό ρεπορτάζ του Μανώλη Γαβαθιώτη. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω άλλο. Πήγαμε 12. Κλείνουμε. Γιώργος Συρίγος ακολουθεί μέχρι και τις 3. Ένας απλός παρατηρητής.
Βεβαίως υπάρχει και παιχνίδι για τον Ηρακλή, Ηρακλής Καρδία, με γραμμή και ανταπόκριση από τον Γιώργο Ματζιούκη που θα βρίσκεται στο Καφτατζόγλιο. Στις 6 βεβαίως συνδέσεις με Πάτρα και τον απεσταλμένο Νίκο Μοσχοβίτη για ό,τι γίνεται στο All Star Game. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στην σταθερή κλασική μας ώρα 10 με 12 το πρωί, Μπουγάτσα με Hangover. Στην καλύτερη πρωινή σας συντροφιά. Τι άλλο θέλετε? Ναι, δεν μπορώ εγώ. Αυτό είναι σαν το συγκλονιστικό ρεπορτάζ του Καβαθιώτη. Από εκεί πήρα το ερέθισμα. Ναι. Έτσι πρωτοσέλιδα κι εμείς. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.